Αλλά δεν θα το χαρούμε, θα είναι και κλεισμένο το θυρόν οι αγώνες για πολύ από ό,τι φαίνεται. Το είπα. Τι έγινε, καλά. Γιώργο, γεια σου. Γιώργο. Πρέπει απόψε, παρακαλώ, να σέβεστε όλοι τον πρόεδρο, γιατί είναι και παππούς. Και πρέπει να το σέβεστε όλοι. Κύριε πρόεδρε, δεν άκουγεσαι, το έχετε κλειστό. Χαραλαμπόπουλος, καινούριος. Ναι. Ναι. Φρέσκος. Θα κάνει εμφάνιση, Γιάννης Χαραλαμπόπουλος Τζούνιορ. Πω. Διητήριο, έτσι. Μάλιστα. Ωραίος. Και η Γιώργο, εντάξει. Άντε να έρθει η Δευτέρα να πιούμε κανένα καφέ. Άντε, ναι. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Υπάρχει απαιτούμενη απαρτία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Μόνο μία παράκληση για να διευκολύνουμε τη διαδικασία. Θα ήθελα οι επικεφαλείς να έχουν και το, να συνεχίσουμε εδώ, να έχουν το μικρόφωνο ανοιχτό, ούτως ώστε αν κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να μιλήσουν, οι επικεφαλείς τους να σηκώνουν το χέρι, να κάνουν τις ερωτήσεις, αν μπορεί να γίνει αυτό έτσι, για να διευκολυνθεί η διαδικασία. Τώρα, πάμε στις ερωτήσεις. Ναι. Από τους επικεφαλείς μιλάμε τώρα, τους επικεφαλείς, ο κύριος... Κύριε Πρόεδρε, μας βλέπετε, θέλετε να μιλήσουμε. Ο κύριος Κουτσιανάς, επικεφαλής. Ο κύριος Κάβουρας, τέλος πάντων. Ο κύριος. Εδώ. Κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κάβουρας. Επικεφαλής θα μιλήσω. Ο κύριος Λίγας. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Όχι, υπάρχουν. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει κάποιος άλλος, δεν σας ακούω. Ναι, βλέπω και άλλα χέρια, γι' αυτό. Ποια βλέπετε, κύριε συνάδελφε, που τα βλέπω εγώ. Θέλω να κάνω ερωτήσεις. Και του κύριου Τσακανίκα. Ο κύριος Χρόνης θέλει το λόγο, ναι, το έχουμε γράψει. Και ο κύριος Τσακανίκας βλέπω ότι θέλει το λόγο. Ναι. Και ο κύριος Κούκος. Και ο συνάδελφος, ο Χρήστος ο Κούκος. Τον κύριο Ρίγα τον έχω γράψει. Άλλος επικεφαλής, όχι. Λοιπόν. Και ο κύριος Πανίτσας, ο οποίος είναι, δεν ξέρω τώρα, είναι δίπλα μου, κύριε Χαραλαμπόπουλε. Πάμε τώρα. Λοιπόν, από τους επικεφαλείς, ο κύριος Κάβουρας έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτάκι να, μισό λεπτά να ρυθμίσω τον ήχο. Ανά. Ένα δεύτερο λεπτό. Ωραία. Κύριε Κάβουρα, έχετε το λόγο. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, αφορά... Αν μπορείτε μετάδοση... λίγο πιο δυνατά, κύριε συνάδελφε. Ναι. Τώρα ακούγομαι καλύτερα. Ναι.
Λέω, το πρώτο πράγμα αφορά τη μετάδοση των δημοτικών συμβουλίων, αυτά που γίνονται μέσα στη τηλεδιάσκεψη, τα οποία έτσι μεταδίδονται και από το site του Δήμου και μετά ανεβαίνουν μάλιστα και στο κανάλι του Δήμου στο διαδίκτυο. Και αναφέρομαι με αφορμή το τελευταίο έτσι, δημοτικό συμβούλιο που έγινε, όπου έχει ανέβει το βίντεο, ωστόσο δεν έχει ανέβει καθόλου το κομμάτι το οποίο αφορά τις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης και τις απαντήσεις σε σχέση με τις ερωτήσεις αυτές. Έχει ανέβει μόνο όλο το υπόλοιπο, δηλαδή μόνο από όταν ξεκίνησε η ψήφιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Και επειδή αντιλαμβάνεστε ότι είναι έτσι και ζήτημα δημοκρατίας να μπορούμε να δουν οι δημότες και τη δουλειά που κάνει η αντιπολίτευση, αλλά κυρίως και τις απαντήσεις της διοίκησης σε μια σειρά από σοβαρά ζητήματα, εκτιμούμε ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δείτε και να ανέβει φυσικά και για την προηγούμενη συνεδρίαση, αλλά και για τη σημερινή και για τις επόμενες. Το δεύτερο πράγμα, θέλω να επανέλθω σε ένα θέμα το οποίο έθεσα στο περασμένο συμβούλιο και μάλιστα η απάντηση από την πλευρά του Δημάρχου εκπροσωπώντας τη διοίκηση ήταν και ας το πούμε και κάπως απαξιωτική. Δηλαδή έβαλα ζήτημα με αφορμή μια χρηματοδότηση που πήρε ο Δήμος για τα αδέσποτα και περίπου μας είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι δεν καταλαβαίνω, όλα τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά σε σχέση με το συγκεκριμένο τομέα και δεν καταλαβαίνω και από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ερώτηση. Εγώ λοιπόν να σας πω, επειδή κοιτάω τακτικά έτσι τη δραστηριότητα του Δήμου και στη Διάβγεια κλπ. Εντελώς τυχαία, την ακριβώς επόμενη ημέρα του Δημοτικού Συμβουλίου που όλα πηγαίνανε καλά, ξεκίνησε μια διαδικασία για μια απευθείας έτσι, ανάθεση για άμεσες επίγουσες ανάγκες για να πάρει προμήθεια ζωοτροφές για τα αδέσποτα ο Δήμος μας, η οποία ολοκληρώθηκε λίγες μέρες αργότερα. Η απόφαση του Δημάρχου είναι στις 7 Μαΐου. 4 Μαΐου, να υπενθυμίσω, ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο που τα συζητούσαμε. Και αυτό δεν το λέω και για να ρωτήσω ακριβώς κάτι, απλώς το εντοπίζω και να κάνω, αν μου επιτρέπετε, και ένα σχόλιο. Μερικές φορές καλό είναι να είμαστε και λίγο μετρημένοι απέναντι στην αντιπολίτευση, γιατί από ό,τι φαίνεται, καμιά φορά σας υπενθυμίζει ακόμα και βασικά πράγματα έτσι που είναι αρμοδιότητα του Δήμου να γίνονται στην ώρα τους. Τρίτο πράγμα αφορά πάλι κάτι το οποίο δεχτήκαμε ως απάντηση στο προηγούμενο συμβούλιο. Αν θυμάστε, είχαμε βάλει ένα ζήτημα με αφορμή το θέμα που συζητήσαμε για το Πάρκο Τρίτσι, για το ζήτημα της περίφραξης. Εκεί ο κύριος Δήμαρχος μας είπε ότι ο ίδιος τουλάχιστον, όντας μέλος του φορέα διαχείρισης, είχε διαφωνήσει στο συγκεκριμένο θέμα. Έκατσα και βρήκα φυσικά το πρακτικό της συγκεκριμένης συνεδρίασης και ακόμα και αν έγινε κάποιο είδους διαφωνία από την πλευρά του, αυτή δεν έχει καταγραφεί στα πρακτικά. Φαίνεται να το έχει ψηφίσει παρέα με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται και ήταν στην παρόντες συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγγνώμη, για ποιο ακριβώς θέμα λέτε? Για το θέμα της περίφραξης, της απόφασης που ελήφθη για την περίφραξη στο Πάρκο Τρίτσι, που το έθεσε στο προηγούμενο συμβούλιο και μας απαντήσατε ότι διαφωνήσατε. Βεβαίως διαφώνησα και βεβαίως και δεν το ψήφισα. Ωστόσο, στα πρακτικά, και σας εντοπίζω, κρατάω αυτό που μου λέτε και πραγματικά το σέβομαι. Ωστόσο, να ξέρετε ότι στο πρακτικό το οποίο έχει αναρτηθεί στη Διάβγεια του φορέα, δεν φαίνεται κάπου, δεν αποτυπώνεται κάπου η διαφωνία σας. Α, το ελέγχω. Τέταρτο πράγμα. Τώρα αυτό το διάστημα, εμείς δεν, εν πάση περιπτώσει, εσείς προφανώς οι άνθρωποι της διοίκησης είστε καθημερινά στο Δημαρχείο, θα το έχετε διαπιστώσει και μόνοι σας. Εγώ έχω την ενημέρωση ότι ήδη έχει ξεκινήσει, αν δεν έχει ολοκληρωθεί κιόλας, η μεταφορά του Δημοτικού Συμβουλίου στη Βιοφιάλ, κάτι το οποίο εμείς τουλάχιστον είχαμε έτσι, βάλει και κάποιες σοβαρές ενστάσεις. Ωστόσο, εμείς θέλουμε να παραφέρουμε ένα αίτημα το οποίο, αν θυμάμαι καλά, και στη σχετική συνεδρίαση ήταν και αίτημα όλης της αντιπολίτευσης για την διάθεση χώρων σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου. Το θεωρούμε απολύτως κρίσιμο αυτό το πράγμα και θεωρούμε ότι θα πρέπει να το εξετάσει η διοίκηση και θα θέλαμε και μία απάντηση σε αυτό, γιατί και την προηγούμενη φορά μας είχατε πει ότι το εξετάζουμε, να το δούμε και τέτοια πράγματα. Πέμπτο πράγμα, θα είδατε ότι το έχουμε καταγράψει και δημόσια και αναφερόμαστε στη φιέστα που η οποία έγινε, που ο Δήμος μας παρέλαβε από την Περιφέρεια Αττικής
κάδους ξεχωριστών ρευμάτων από την περιφέρεια Αττικής. Είναι στα πλαίσια μιας προγραμματικής σύμβασης που έχει κάνει η περιφέρεια Αττικής με έναν ιδιωτικό φορέα, την ανταποδοτική ανακύκλωση, και οι οποίοι θα υπάρχουν μέσα στα δημοτικά κτίρια για να κάνουν μια ξεχωριστή συλλογή ρευμάτων κλπ. Καταρχάς να πω, αν μου επιτρέπετε, ένα σχόλιο ότι αυτή η ενέργεια σε καμία περίπτωση δεν θα εξυπηρετήσει, αν θέλετε τη γνώμη μας, το στόχο που μπορεί να έχουμε θέσει εμείς ως Δήμος μέσα από το τοπικό μας σχέδιο διαχείρισης και διεύθυνσης των απορριμμάτων. Υπάρχουν τεράστια κενά του Δήμου αυτή τη στιγμή και αναφέρομαι στα πράσινα σημεία και σε μια σειρά από πράγματα τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε, αλλά δεν θέλω να μείνω μόνο σε αυτό, ότι πρόκειται δηλαδή περί ασπιρίνης. Θέλω να πω, και αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για το δικό μας Δήμο, αλλά για όλους τους Δήμους όπου θα εφαρμοστεί αυτή η προγραμματική του κ. Πατούλη, ότι στην πραγματικότητα με τον τρόπο αυτό έχουμε την ιδιωτικοποίηση από το παράθυρο των υπηρεσιών της υπηρεσίας καθαριότητας, γιατί τη διαχείριση θα την κάνει η ανταποδοτική ανακύκλωση. Θα ήθελα την τοποθέτηση του Δημάρχου, θεωρούμε σημαντικό το θέμα. Εμείς λέμε ότι υπάρχει σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών της καθαριότητας. Ο λόγος για τον οποίο ο στόλος μας παραμένει παλιός και δεν ανανεώνεται και μια σειρά από παρεμβάσεις της διοίκησης, εκεί οδηγούν. Κύριε Κάβουρα, χρόνος. Ωραία. Τελευταίο θέμα, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία και σε ένα θέμα έτσι της ημερήσιας να πω κάποια πράγματα παραπάνω. Ωστόσο, θεωρούμε σημαντικό να γίνει μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα το ζήτημα της στήριξης τοπικής αγοράς και της, έτσι, των ανθρώπων, των επαγγελματιών της πόλης για μια σειρά από μέτρα. Εμείς έχουμε καταθέσει μια δέσμη προτάσεων, ίσως να αναφερθώ αργότερα για την οικονομία του χρόνου. Ωστόσο, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο, παρουσία και των ανθρώπων του Εμπορικού Συλλόγου, να γίνει μια εξεταμένη συζήτηση, γιατί υπάρχουν μια σειρά από μέτρα τα οποία θεωρούμε ότι μπορούν να ληφθούν. Πολλά από αυτά μπορεί να είναι πολύ υποβοηθητικά και δεν απαιτούν καθόλου, αν θέλετε, και νομοθετικές ρυθμίσεις ή πράγματα τα οποία μπορεί να κολλάνε, αν το θέλετε, σε αμέλεια της κυβέρνησης. Και άρα, με αυτή την έννοια, θα ήταν καλό, κατά την άποψή μας, να προγραμματιστεί μια συνεδρίαση έτσι και αρκετά σύντομα να τεθούν αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάβουρα. Το λόγο έχει ο κύριος Κουτσιανάς. Ναι, καλησπέρα σας. Οι ερωτήσεις μας είναι οι εξής. Πρώτον, τέλη Απριλίου, από 28 Τετάρτου έως 30 Τετάρτου, κύριε Χαραλαμπού, νοσηλεύτηκε ένα 8χρονο αγοράκι στο Πέδον γιατί συνέβη ένα πολύ σοβαρό ατύχημα πάνω σε πεζόδρομο. Ο πεζόδρομος είναι η Πορφύρας, στην Παλατιανή. Έγινε επί της Πορφύρας, όπου ανάμεσα σε Αγία Σελένης και Πορφυρογέννη του είναι πεζόδρομος, υπάρχει και η οδική σήμανση, αλλά και το τοπογραφικό του Δήμου το χαρακτηρίζει ως πεζόδρομο. Ευτυχώς το αγοράκι αυτό μετά από 3 μέρες βγήκε από το νοσοκομείο. Ο κίνδυνος όμως ήταν τυχερό το ίδιο το αγοράκι, η οικογένειά του και όλοι μας. Ο κίνδυνος όμως αυτός είναι καθημερινός. Εγώ συναντήθηκα με την μητέρα του αγοριού, η οποία μου μετέφερε το εξής, ότι προσήλθε στο Δημαρχείο, προσπάθησε να βρει το Δήμαρχο, δεν έγινε κατορθωτό. Μετά από πολλή προσπάθεια βρήκε τον συνάδελφο, τον κύριο Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας, και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, αν αληθεύει ότι η απάντηση που πήρε η μητέρα είναι ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί ράμπα και ότι δεν γίνεται τίποτα, και στο κάτω-κάτω, αν θέλετε, μαζεύτε και υπογραφές. Εάν αληθεύει αυτό. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Η δεύτερη είναι, επειδή ακριβώς το θέμα είναι πολύ σημαντικό, είναι αναγκαίο εχθές, όχι σήμερα, όχι αύριο, να τοποθετηθεί ανοιγόμενη ράμπα τύπου 2-2, έτσι ώστε να μπορεί να διέρχεται και ασθενοφορός σε περίπτωση ανάγκης, αλλά και αν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κάποιος κάτοικος που η πόρτα του είναι επί της Πορφύρας να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Αλλά αυτό πρέπει να δοθεί απάντηση εχθές, ξαναλέω, και όχι
αύριο. Επόμενη. Επί της Βυσαρίων έως και Γαλερίου υπάρχει ένα οικόπεδο όπου έχει μετατραπεί σε εστία μόλυνσης με πλήθος αρουραίων μέχρι και κάτι και ήταν και φίδια. Η ερώτηση μας είναι η εξής. Έχει ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης... Βυσαρίων, ως πού ακριβώς είπατε? Το οικόπεδο είναι επί Γαλερίου και Βυσαρίων. Η ερώτησή μας είναι η εξής. Έχει ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης να το καθαρίσει και αν ναι, ως πότε? Θα πάει συνεργείο να καθαρίσει το χώρο και να χρεωθεί την όποια παροχή υπηρεσίας ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης? Γιατί μπορώ να σας στείλω και φωτογραφίες. Πραγματικά δεν μπορείς να διακρίνεις βεράντες της πολυκατοικίας που είναι εκεί. Επόμενη. Ερώτηση. Είχε υποβληθεί μια πρόταση από το Δήμαρχο. Θεωρούμε σωστή η πρόταση, μαζί με τους Δημάρχους Πετρούπολης και Αγίων Αναργύρων, να υπάρξει ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου στο Δήμο μας. Και μάλιστα είχαν υποδείξει και οι τρεις Δήμαρχοι τη μονάδα υγείας στην Πίμπιζα. Προτίθεται η Δημοτική Αρχή να πάρει κάποια πρωτοβουλία ή αυτή η πρόταση ήταν μια πρόταση η οποία έγινε ή αυτή η πρόταση θα μείνει στις καλένδες? Επόμενη ερώτηση. Ήδη όπως γνωρίζουμε από τη Δευτέρα έχουν ανοίξει και τα γυμνάσια και τα λύκεια του Δήμου μας και υπάρχει η περίπτωση να ανοίξουν από 1η έκτου και τα δημοτικά. Η ερώτησή μας έχει να κάνει με το εξής, με τις σχολικές καθαρίστριες. Ο Δήμος μπορεί να ανταποκριθεί στο να καλύψει με επάρκεια σχολικές καθαρίστριες εάν ανοίξουν όλες οι σχολικές μονάδες? Πρόκειται να κάνει χρήση του σχετικού άρθρου, του άρθρου 36 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που μπορεί και δύναται ο Δήμος να μεταφέρει εργαζόμενους από την υπηρεσία καθαριότητας και στις σχολικές μονάδες? Υπάρχει κίνδυνος εάν ένας εργαζόμενος, ο οποίος τη Δευτέρα είναι στην καρότσα του απορριμματοφόρου, την Τρίτη σκουπίζει δρόμους και την Τετάρτη είναι μέσα στο σχολείο? Υπάρχει κίνδυνος πρώτα απ' όλα για τον ίδιο τον εργαζόμενο. Υπάρχει κίνδυνος για την ίδια τη σχολική κοινότητα. Η επόμενη μας ερώτηση. Πάλι σχετικά με την τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, φύλλο 90, 2 Μαΐου, άρθρο 23, προβλέπεται ότι οι Δήμοι δύνατε να χρησιμοποιήσουν ως 36 του 2020 έσοδα από ανταποδοτικά τέλη για κάλυψη αναγκών που συνδέονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Προτίθεται η διοίκηση να κάνει χρήση αυτού του άρθρου? Και αν ναι, σε τι ακριβώς τομείς? Η επόμενη μας ερώτηση είναι, θα διανεμηθούν σε όλες τις ευπαθείς ομάδες, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε συμπολίτες με χρόνια νοσήματα, είτε άποροι, γάδια, μάσκες και αντισηπτικά? Η επόμενη μας ερώτηση προς τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και προς τη διοίκηση βέβαια, τι μέλη γενέστε με τις όποιες πολιτιστικές δραστηριότητες? Η επόμενη μας... Τελειώσατε, κύριε Γουσέλα. Ορίστε. Τελειώσατε. Τελειώνω. Έχω και άλλες τρεις ερωτήσεις. Προς τον Αντιδήμαρχο της Κοινωνικής Υπηρεσίας, υπάρχει συμπολίτης μας στον Άγιο Νικόλαο που πρόσφατα, στη Γράμμου μάλιστα, έχω όλα τα στοιχεία, μπορώ να τα δώσω μετά, που την προηγούμενη εβδομάδα μας ενημέρωσε ότι του έκοψαν το νερό. Είχε πρόβλημα με την ΔΕΗ. Μας ενημέρωσε ότι ανταποκρίθηκε η Δημοτική Αρχή στο αίτημά του για να καλυφθούν κάποια έξοδα από τη Δημοτική Αρχή. Το θέμα είναι βεβαίως ότι όταν μιλάμε για ρεύμα και νερό, δεν μιλάμε για προϊόντα, μιλάμε για αγαθά. Και αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος δεν έχει νερό.
βεβαίως και του δίνουν οι γείτονές του. Αυτό δεν μπορεί να είναι λύση. Λύση είναι η άμεση επανασύνδεση και το να πάμε στην ΕΙΔΑΠ να δούμε για ποιο λόγο κάναν αυτό το έγκλημα. Γιατί πρόκειται για έγκλημα. Κύριε Κουρσιανά, συντομεύεται. Η επόμενη ερώτηση που σχετίζεται με το σε τι βαθμό έχει υλοποιηθεί ή αν έχει υλοποιηθεί ή υλοποιείται η λεγόμενη στήρωση των αδέσποτων. Γιατί υπάρχει όντως, υπάρχουν κρούσματα που αρκετοί ασυνείδητοι πετάνε δηλητήριο στις στροφές. Συγκεκριμένο παράδειγμα υπάρχει και είναι στη Γαλερίου. Μέχρι και αφισάκια των πολιτών έχουν βγει γι' αυτό. Και κάτι τελευταίο αφορά εσάς, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα μια απάντηση. Στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε τρεις διαφορετικές ημέρες σε τρεις διαφορετικές ώρες. Για ποιο λόγο? Έχει τεθεί ξανά το ερώτημα. Θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε για ποιο λόγο δεν υπάρχει μια τακτική ημέρα και ώρα που να μπορούν και να γνωρίζουμε όλοι το πότε γίνεται. Μπορούμε να καταλάβουμε το έκτακτο. Εάν όμως το έκτακτο είναι συνεχόμενο, αυτό πραγματικά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και θα θέλαμε μια απάντηση. Όπως και βεβαίως, επειδή ακριβώς οι ερωτήσεις που μεταφέρουμε ή οι προτάσεις που κάνουμε δεν είναι μόνο δικές μας, είναι ερωτήσεις που μας τίθονται από τους συμπολίτες μας. Αυτές λοιπόν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις των ερωτήσεων θα θέλαμε να αναρτώνται όπως και τα θέματα της σημερινής διάταξης. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ρήγας. Κύριε Ρήγα, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να σας ενημερώσω ότι ο κεφαλής λαϊκής υπήρωσης, ο κ. Σταματόπουλος, δεν θα μπορέσει να παρευρίσκεται στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Γι' αυτό, όσον αφορά όταν απευθύνεστε στους επικεφαλείς για τα μικρόφωνα που πάτε στην αρχή, για τη λαϊκή συσπήρωση να ρωτάτε εμένα, να απευθύνεστε σε μένα. Τώρα, θέλουμε να θέσουμε ένα ζήτημα για να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αφορά μια κεραία κινητής τηλεφωνίας που έχει τοποθετηθεί πρόσφατα στην οδό Σύρου 17 στο Περιστέρι. Είναι στα σύνορα με το Ήλιον. Έχει προκαλέσει ανησυχία και αγανάκτηση στους πολίτες τόσο του Ηλίου όσο και του Περιστερίου, καθώς πέραν των άλλων βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το 3ο Λύκειο Ηλίου και το 30ο Δημοτικό Περιστερίου. Θα ανεβάσω στο chat, για να μπορέσουν να το δουν όλοι οι συνάδελφοι, μια πρόταση ψηφίσματος που έχουμε ετοιμάσει και την οποία νομίζουμε ότι πρέπει να συζητήσουμε για να πάρει θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, όσον αφορά τις ερωτήσεις, ουσιαστικά θέλω να ρωτήσω και εγώ τι μέτρα παίρνουμε σχετικά με τις σχολικές καθαρίστριες ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που ακόμα και αν αυτή τη στιγμή καλύπτονται κάποιες με τη μεταφορά καθαριστριών από σχολεία ή δομές που δεν λειτουργούν, το Σεπτέμβρη θα πρέπει να πάρουμε έγκαιρα μέτρα για να μην βρεθούμε σε μια άσχημη κατάσταση. Και επίσης είχαμε πάρει σε σχέση με αυτό και ένα ψήφισμα 31 του 2020, νομίζω ήταν ομόφωνο του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αναφερόταν στην νομοποίηση των σχολικών καθαριστριών, στην κάλυψη των μέτρων και των αναγκών μάλλον, και θέλω να ρωτήσω τι έχει γίνει με αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τι απαντήσεις έχουμε, αν έχουμε, για να δούμε από εκεί και πέρα σαν Δημοτικό Συμβούλιο και πώς υλοποιούμε τη συγκεκριμένη απόφαση. Το δεύτερο θέμα που θέλουμε να ρωτήσουμε είναι σε σχετικά με την πυροπροστασία, με δεδομένο ότι έχει αρχίσει από 1η Μάη η αντιπυρική περίοδος. Είχε πει η κυρία Λεβίζου, αν θυμάμαι καλά, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η κατανομή, η χορήγηση που παίρνει ο Δήμος είναι γύρω στις 24.000, 24.600.
αν δεν κάνω λάθος τώρα. Θέλω να ρωτήσω πρώτον αν έχει γίνει κατανομή, αν τα έχουμε αυτά τα λεφτά και πώς έχουν κατανομηθεί. Δεύτερον, θέλω να ρωτήσω με βάση την πείρα που έχει ο Δήμος, αν αυτά επαρκούν για τις ανάγκες της περιοχής. Αν έχει συνεδριάσει... Χωρίγες, σας κάνουμε κάθε φορά την πολιτική και την πολιτική προστασία. Το συντονιστικό τοπικό όργανο της πολιτικής προστασίας. Αυτό εννοείται, έτσι. Αυτό εννοείται, κύριε Ρίγα, για να καταλάβω, έτσι. Ποιο? Αυτά που παίρνουμε σαν επιχορήγηση για την πολιτική, από την πολιτική προστασία. Ναι, για την πυροπροστασία που απευθύνεται αποκλειστικά για την λειτουργία και την, των μονάδων πυροπροστασίας των δομών του Δήμου. Και θέλω να ρωτήσω βέβαια και αν είναι σε ετοιμότητα οι δομές, οι κατάλληλες δομές του Δήμου, ώστε να συνδράμουν όποτε και αν τους ζητηθεί και χρειαστεί. Το τρίτο και τελευταίο θέμα το οποίο θέλουμε να φέρουμε, βέβαια θα συζητηθεί και νομίζω και συνέχεια ένα τμήμα του, έχει να κάνει με τα δημοτικά τέλη. Και το έχουμε συζητήσει σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, έχουμε φέρει προτάσεις και εμείς και άλλες παρατάξεις, τις έχουμε καταθέσει γραπτές, ώστε να υπάρχει ελάφρυνση των επαγγελματιών, των λαϊκών οικοκυριών, που πλήττονται όλο αυτόν τον καιρό. Και εδώ και 2-3 δημοτικά συμβούλια παίρνουμε μία απάντηση που λέει όλα αυτά θέλουν οικονομική μελέτη, στους σκελισμένους προϋπολογισμούς, και μέχρι να γίνει αυτή η μελέτη το εξετάζουμε και μάλιστα πολλές φορές μπαίνουν αυτά τα μέτρα, τα βάζετε και αντιπαραθετικά σαν Δημοτική Αρχή με τη μισθοδοσία των εργαζομένων του Δήμου. Εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε το εξής. Έχει προχωρήσει αυτή η μελέτη? Έχουμε κάποια αποτελέσματα? Πώς θα αξιοποιηθούν και πώς θα κατανεμηθούν τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης προς τους Δήμους που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών? Και επίσης, αν έχετε πάρει υπόψη σας, σε αυτή τη λογική, τη δυνατότητα αξιοποίησης κονδυλίων για εκδηλώσεις που δεν θα πραγματοποιηθούν, όπως η Λευκή Νύχτα, όπως άλλωστε ζητάνε και φορείς περιοχής, όπως ο Εμπορικός Σύλλογος. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Χρόνης. Κύριε Χρόνη, έχει το λόγο. Κύριε Χρόνη. Δεν ανοίγει το μικρόφωνο. Ναι, με ακούτε τώρα. Ναι, ανοιχτό είναι, μιλήστε. Ναι. Καλησπέρα σε όλους. Μας είπαν προηγουμένως ο κύριος Κουτιανάς και ο κύριος Ρήγας για τις σχολικές καθαρίστριες. Θα ήθελα εδώ να συμπληρώσω αν μπορεί η διοίκηση να μας κάνει μια αναλυτική ενημέρωση για τυχόν προβλήματα που παρατηρούνται αυτές τις μέρες σχετικά με τη λειτουργία της Τρίτης Λυκείου, αλλά και των υπολείπων τάξεων του Λυκείου και του Γυμνασίου που άνοιξαν χθες, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα σχετικά με την καθαριότητα ή άλλου είδους προβλήματα που παρατηρήθηκαν και χρειάζονται άμεση επίλυση. Γνωρίζουμε ότι έχουν μετακινηθεί καθαρίστριες από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια. Αν έχετε τον αριθμό τους, να δούμε πόσες είναι αυτές και αν αυτή την περίοδο καλύπτονται τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, γιατί έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές και στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά. Υπάρχει μεγάλη προσέλευση γονέων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για να γράψουν τα παιδιά τους και θα θέλαμε να μάθουμε αν υπάρχει καθαριότητα αυτή την περίοδο. Επίσης, πιστεύουμε ότι αν τελικά ανοίξουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία την 1η Ιουνίου, θα χρειαστούν και άλλες προσλήψεις καθαριστριών. Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός στο Δήμο σε σχέση με αυτή την πιθανότητα? Δεύτερη ερώτηση. Μας είπε προηγουμένως ο Πάνος ο Κουτσιανάς εάν θα γίνουν οι πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου το καλοκαίρι. Θέλω να ρωτήσω ειδικά αυτές που σχετίζονται με τα σχολεία, π.χ. τα Ήλια, ή και τι σκοπεύετε να κάνετε με τη Λευκή Νύχτα. Τρίτη ερώτηση. Στο προηγούμενο συμβούλιο είχαμε καταθέσει ως ασυμβίβαστο υλείο, κύριε Πρόεδρε, ένα ψήφισμα για το περιβάλλον. Σας το έστειλα, όπως και σε όλους τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, όπως είχαμε συμφωνήσει, και επιπλέον το έστειλα και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Απάντηση είχα μόνο από τον κύριο Κάβουρα. Τους υπόλοιπους δεν τους ενδιαφέρει το θέμα? Και τελευταία ερώτηση, αν έχουν αρχίσει από το Δήμο οι ψεκασμοί για τα κουνούπια. Ευχαριστώ πολύ.
Ο κύριος Κούκος έχει το λόγο. Στον κύριο Κούκο το μικρόφωνο, παρακαλώ. Μισό λεπτό, κύριε Κούκο. Έχετε το λόγο, κύριε. Όχι. Τώρα εντάξει. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση προς τη διοίκηση αρχικά. Μιλώντας με εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς... Συγγνώμη, δεν ακούγεστε καλά. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε. ...ζητήματα για τα οποία θα θέλαμε... Έχετε πρόβλημα στο μικρόφωνο. Να πάμε στον επόμενο συνάδελφο που έχουν φτιάξει το μικρόφωνο. Ναι, ναι, ναι. Το έχει ο κύριος Τσαγκανίκας. Δώσε το μικρόφωνο. Μισό λεπτό. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Ούτε. Ακούγεστε. Καλησπέρα από μένα. Μία παρατήρηση και δύο ερωτήσεις θα να κάνω κι εγώ. Μία παρατήρηση είναι ότι εμείς σαν δημοτικοί σύμβουλοι, όχι της δίκης αλλά της αντιπολίτευσης, κάνουμε κριτική σε πολλά πράγματα που κατά τη γνώμη μας δεν είναι σωστά ή τα βλέπουμε εμείς λάθος. Πρέπει όμως πολλές φορές όταν βλέπουμε και κάτι σωστό να δώσουμε τα εύσημα και να πούμε μπράβο στη διοίκηση και στις επιλογές που έκανε. Και ήθελα με αυτή την ευκαιρία να δώσω τα εύσημά μου στη διοίκηση του Δήμου για το φωτισμό της πόλης. Για την αλλαγή των λίγο δαχτύλων. Πιο κοντά, κύριε Τσακανίκα, στο μικρόφωνο. Θέλετε να κάνετε, είπατε. Να δώσω τα εύσημά μου και τα μπράβο στη διοίκηση του Δήμου για την αλλαγή του φωτισμού του Δήμου. Ειδικά στο κέντρο, με την αλλαγή των λαμπύρων που έγινε, και πραγματικά είδαμε το φως του αληθινών που λέμε. Ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή και δίνω τα εύσημά μου στη διοίκηση και στην υπηρεσία του Δήμου. Με ακούτε? Ναι. Τώρα προχωράω στις δύο ερωτήσεις που θέλω να σας κάνω. Αυτή την υγειονομική κρίση που περνάμε και που περάσαμε πάρα πολύ έντονα τις προηγούμενες μέρες και συνεχίζουμε να περνάμε, ένας βασικός πυλώνας... Κύριε Τσαγκανίκα, ναι. Δεν ξέρω αν εγώ δεν σας ακούω καλά και σας ακούνε οι άλλοι συνάδελφοι. Πάντως εγώ δεν σας ακούω τι λέτε. Έχετε πρόβλημα. Ναι, μ' ακούτε. Μα σας ακούω. Εγώ τουλάχιστον σας ακούω. Μπορώ να συνεχίσω? Ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σε αυτή την υγειονομική κρίση που περάσαμε και που περνάμε και θα συνεχίσουμε να περνάμε, ένας από τους βασικούς πυλώνες της αντιμετώπισης αυτής της κρίσης είναι η πρόληψη. Ήθελα λοιπόν να παρατηρήσω και να κάνω και μία ερώτηση προς τη διοίκηση του Δήμου, να παρατηρήσω το εξής, ότι κατά τις μέρες της κρίσης ο κόσμος που κυκλοφορούσε έξω, που είχαν την ειδική άδεια, ή μετά που ανοίξαν ο περιορισμός και η καραντίνα, που τελείωσε η καραντίνα, παρατήρησα στους πεζόδρομους του Δήμου μας πάρα πολλά απορρίμματα. Είτε αυτά αφορούσαν γάντια, είτε αυτά αφορούσαν μάσκες, είτε συμπτικά μαντιλάκια, είτε ένα σωρό τέτοιου είδους προϊόντα και πράγματα, τα οποία... και παρατήρησα επίσης ότι στο κέντρο του Δήμου και ειδικά στους πεζόδρομους, τα καλάθια απορριμμάτων είναι πάρα πολύ λίγα. Και σε μερικά κομμάτια των πεζόδρομων δεν υπάρχουν καθόλου. Και ήθελα να ρωτήσω τη διοίκηση, αν υπάρχει κάποια μελέτη, είτε από την πλευρά της τεχνικής υπηρεσίας, είτε από την πλευρά του τομέα καθαριότητας,
την τοποθέτηση μόνιμων καλαθιών απορριμμάτων, μόνιμων, έτσι, με μόνιμη βάση, όχι μετακινούμενη, ώστε να μην βρεθούν κάποιοι και πούνε ότι τα κλέβουν κτλ., ώστε να γίνει μία μελέτη, και αυτό αφορά το κέντρο του Δήμου, είτε έξω από τράπεζες, έξω από σχολεία, έξω από τον ΟΑΕΔ, που μαζεύεται και συνιστίζεται πάρα πολλοί κόσμος. Έχω παρατηρήσει επίσης ότι βγαίνοντας από την τράπεζα κάποιοι συμπολίτες μας, έχοντας τη μάσκα μέσα στην τράπεζα, τη βγάζουν και την πετάνε μετά όταν βγαίνουν από την τράπεζα ή και αυτά αφορούν τα γάντια. Αυτό ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια μελέτη για να τοποθετηθούν αυτοί οι κάλαθοι των απορριμμάτων. Η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις εστίασης. Θα ήθελα κάποια πληροφόρηση αν υπάρχει από τη διοίκηση του Δήμου. Τι μέλη γενέστε και τι θα κάνει ο Δήμος απέναντι σε αυτές τις επιχειρήσεις όταν σε μια εβδομάδα από τώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανοίγουν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κούκος έχει το λόγο. Δώσε το μικρόφωνο στον κύριο Κούκο. Παρακαλώ. Κύριε Κούκο, πού είσαστε? Ναι, κύριε Πρόεδρε, να ακούτε καλύτερα τώρα. Ναι, ναι, πού είστε? Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση προς τη διοίκηση αρχικά. Μιλώντας με εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, μας μεταφέρθηκαν κατά τη γνώμη μας δύο σοβαρά ζητήματα, για τα οποία θα θέλαμε και τη θέση της Δημοτικής Αρχής. Το πρώτο έχει να κάνει, μας μεταφέρθηκε από την υπηρεσία, πως όσοι έχουν κάνει χρήση κάποιων ημερών από την κανονική τους άδεια, που αν δεν κάνω λάθος είναι 10 ημέρες που δικαιούνται, επειδή έπρεπε να φυλάξουν τα παιδιά τους λόγω του κορονοϊού, θα τους αφαιρεθούν, θα αφαιρεθεί ο αντίστοιχος αριθμός ημερών από την κανονική άδεια από την επόμενη χρονιά. Αυτό τώρα στην πράξη σημαίνει ότι του χρόνου οι εργαζόμενοι θα έχουν λιγότερες μέρες κανονικής άδειας, πράγμα το οποίο εμείς το θεωρούμε απαράδεκτο. Η ερώτηση, το πρώτο σκέλος ερώτηση είναι πώς σκοπεύει να λύσει αυτό το ζήτημα η Δημοτική Αρχή. Και ένα δεύτερο ερώτημα, πάλι πάνω στο ίδιο θέμα. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο ετοιμάζεται στην ουσία τηλεεκπαίδευση για τα παιδιά των παιδικών σταθμών, λες και πρόκειται για μαθητές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τι ακριβώς δηλαδή πάει να λύσει αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή με αυτόν τον τρόπο, ούτε ασφαλής είναι, ούτε και κάποια αποδεδειγμένη επιστημονική χρησιμότητα έχει σε παιδιά τέτοιων ηλικιών, που το βασικό πράγμα που χρειάζονται είναι το παιχνίδι, η κοινωνικοποίηση. Και ένα δεύτερο που θα θέλαμε να θέσουμε, έχουμε ετοιμάσει ένα ψήφισμα, το οποίο μπορώ, όπως το ανέβασε και ο συνάδελφος ο κ. Ρήγας, να το ανεβάσω στο chat, το οποίο σχετίζεται με το νομοσχέδιο το οποίο δεν έχει κατατεθεί ακόμα, έχει τεθεί όμως σε διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας, καθώς επίσης και για την πρόσφατη τροπολογία που πέρασε για την τοποθέτηση κάμερων σε σχολεία, το οποίο θα θέλαμε να συζητηθεί στα θέματα εκτός ημερησίας και να πάρει ή δυνατόν μια ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γεωργίου έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Ακούγομαι? Όχι. Ακούγομαι. Ακούγεστε. Καλησπέρα σας. Να σας κάνω κι εγώ μερικές ερωτήσεις. Καταρχήν προσπαθεί η κυβέρνηση, προφανώς και εσείς, να επαναφέρετε τη λεγόμενη κανονικότητα, όπως την εννοεί η κυβέρνηση, και προφανώς και εσείς ταυτίζεστε μαζί τους. Ερωτώ λοιπόν, είσαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε μαζικά δωρεάν τεστ σε μαθητές και προσωπικό? Τα υπόλοιπα είναι σημαντικά, αλλά δευτερεύοντα. Δηλαδή, να χορηγήσετε δωρεάν μάσκες, γάντια, αντισηπτικά και όποιο άλλο απαραίτητο υλικό στους μαθητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό της εκπαιδευτικής κοινότητας. Να εξασφαλίσετε τις απαραίτητες αποστάσεις 1,5 μέτρο μεταξύ των μαθητών και τα αντίστοιχα τετραγωνικά μέτρα αναμαθητή, 7 τετραγωνικά μέτρα. Να μην χρησιμοποιηθούν ακατάλληλες αίθουσες,
περιορισμένος χώρος δηλαδή και κακός αερισμός. Να εξασφαλιστεί ο διαρκής καθαρισμός και η απολύμανση των σχολικών χώρων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχει το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες. Όχι αυτούς που έχουμε, με αυτούς θα πορευτούμε. Να γίνεται θερμομέτρηση πριν την είσοδο στο σχολείο. Γιατί όλοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο κορονοϊός έχει φύγει. Ο κορονοϊός όμως είναι εδώ και διαψεύδει τους πάντες. Αύξηση των κρουσμάτων μεγαλύτερη του 72% σε σύγκριση με την τελευταία εβδομάδα που φτάνει και στο τρομακτικό 650% στην περίπτωση του Κεντάκη στην Αμερική, σε απόρριτη έκθεση που δημοσίευσε το NBC και είναι στα χέρια του Νέρονα Τραμπ. Παρομοίως, στη Ρωσία, στον Καναδά, στη Σουηδία, στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, στην Ινδία, στη Γερμανία και αλλού. Αυτά είναι στοιχεία της 12ης 5ου του 2020. Αυτά αποτελούν στοιχειώδεις όρους για την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και χωρίς την διασφάλισή τους, με δεδομένο και αφαραβίαστο για εμάς ότι πάνω από όλα είναι ο άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν τα σχολεία. Αυτό είναι η πιο σημαντική μας ερώτηση. Παρ' όλα αυτά συνεχίζω. Άκουγα προχθές και έβγαλε μια ανακοίνωση η καθηγήτρια επιδημιολογίας κυρία Λινού, όπου αναφέρει ότι μέχρι την περίοδο να εκδηλωθεί ο κορονοϊός υπήρχαν περίπου 600.000, και εμένα μου έκανε εντύπωση, παιδιά τα οποία πεινάγαν στα σχολεία. Υπολογίζει δε πως σε αυτά τα 600.000 παιδιά θα προσθεθούν 300.000 παιδιά λόγω της ανεργίας που δεν θα έχουν να φάνε. Βέβαια, αναλογικά στο Δήμο μας θα είναι πολύ λιγότερα. Έχετε προβλέψει κάτι για να φάνε τα παιδιά και τι είναι αυτό? Άλλη ερώτηση. Τι θέση παίρνετε στο αντιδραστικό νομοσχέδιο για την παιδεία που εν μέσω πανδημίας και εν μέσω της νυχτός προσπαθεί να περάσει την κατεδάφιση της δημόσιας παιδείας η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Τι θέση έχετε για την παρακολούθηση μαθητών στα σχολεία με τις κάμερες? Θα επιτρέψετε να τοποθετηθούν κάμερες σε ένα πανελλήνιο Big Brother? Θέλουν να παρακολουθούν ουσιαστικά ως ασφαλίτες τη νέα γενιά και τους καθηγητές. Περιμένω να τοποθετηθείτε. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να επιτρέψει κατάληψη των υπόλοιπων κοινόχρηστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα των επιχειρήσεων. Θα το επιτρέψετε, αν και σε κάποιο βαθμό έχετε χωρίσει ήδη αυτούς τους χώρους? Σας υπενθυμίζω, εάν το έχετε ξεχάσει, τι έχετε κάνει στην κεντρική πλατεία της πόλης μας και στην περιοχή του Άλσους. Υποστηρίζετε, ερώτηση, τη θέση της κυβέρνησης ότι δήθεν έγιναν προσλήψεις 3.000 γιατρών και νοσηλευτών την περίοδο της πανδημίας? Σας υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος έγιναν μόνο 413 προσλήψεις γιατρών, ενώ έχει αποχωρήσει προσωπικό την εποχή των μνημονίων χωρίς ποτέ να αντικατασταθεί 45.000 εργαζομένων. Στο Κέντρο Υγείας Ηλίου έγινε μια πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου ενός μικροβιολόγου. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι έγινε και μια απόλυση ειδικευμένου παθολόγου εν μέσω πανδημίας το Μάρτιο του 2020. Όσο για το ακτινολογικό εργαστήριο του ίδιου Κέντρου Υγείας, για το οποίο επέρεσθε ότι τοποθετήθηκαν μηχανήματα, λέτε την μισή αλήθεια. Γιατί τα ακτινολογικά μηχανήματα, ξέρω εγώ, πιστεύω πως ξέρετε κι εσείς, για να λειτουργήσουν χρειάζονται ιατρικό και τεχνολογικό προσωπικό που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τους έχουν μεταφέρει αλλού. Δηλαδή έχει μπει λουκέτο στο ακτινολογικό εδώ και 2 μήνες. Καλά λοιπόν θα κάνετε να λέτε αλήθειες. Όχι μισές αλήθειες, γιατί οι μισές αλήθειες είναι ψέματα. Πέμπτη ερώτηση. Μας έγινε γνωστό, εάν αληθεύει, επειδή την προηγούμενη φορά πάλι δεν κατάφερα να μιλήσω, χωρίς να έχετε ευθύνη εσείς, ότι προτίθεστε να λειτουργήσετε δεύτερο δημοτικό ιατρείο. Ερωτώ, υπάρχει πλάνο λειτουργίας του και ποιο είναι αυτό? Τι θέση θα έχει αυτό το δημοτικό ιατρείο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας?
μήπως την ίδια με αυτή του πρώτου δημοτικού ιατρίου στην οδό Αγίου Νικολάου. Και έκτο και τελευταία ερώτηση. Έχω στα χέρια μου την αίτηση εργαζόμενου δημότη του Ηλίου με ημερομηνία, ακούστε την ημερομηνία, 5 Εβδόμου του 2011 και αριθμό πρωτοκόλλου 34.701, όπου αιτείται επίλυσης προβλήματος λιμναζόντων υδάτων. Εντός ολίγων ημερών κλείνει η αίτηση 9 χρόνια. Σας ερωτώ, υπάρχει στη σκέψη σας να δώσετε λύση σε αυτό το αδιάφορο για εσάς, όπως φαίνεται, αλλά πρόβλημα για τους δημότες θέμα που κινδυνεύουν από ελονοσία εν έτη 2020 και από την κακοσμία στην περιοχή. Σας ευχαριστώ. Οι ερωτήσεις μου, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι συγκεκριμένες και απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργίου. Ο λόγος έχει ο κύριος Δήμαρχος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις, καθώς θα συμπληρώσουν και οι συνάδελφοι αντιδήμαρχοι. Σχετικά με το θέμα που έβαλε ο κύριος Κάβουρας στην περίφραξη του πάρκου, ισχύει αυτό που είπα και την προηγούμενη φορά. Δεν έχω τσεκάρει τι ανάρτησαν στην απόφαση, αλλά όχι μόνο καταψήφισα το θέμα της περίφραξης, αλλά επιχειρηματολόγησα γι' αυτό. Αύριο πρωί-πρωί θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Σχετικά με την ανταποδοτική ανακύκλωση. Ακούστε. Συνηθίζουμε, και αυτό πρέπει να κάνουμε πιστεύω, να στηρίζουμε όλα τα προγράμματα της ανακύκλωσης. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η υπόνοια περί ιδιωτικοποίησης της ανακύκλωσης, φερόμενη ως υπόνοια, δεν είναι υπόνοια, είναι μία πραγματικότητα. Ακόμη και η προηγούμενη διοίκηση της περιφέρειας με προγράμματα κυρίως ιδιωτικών φορέων λειτουργήσε. Στα υλικά κατεδαφίσεων, στα ελαστικά, στις μπαταρίες, στην ανακύκλωση συσκευασιών και μία σειρά άλλων ειδών ανακύκλωσης. Το λέω αυτό διότι υπήρξατε μέλος αυτής της παράταξης η οποία στηρίχθηκε σε αυτούς τους ίδιους, στον ίδιο τύπο ανακυκλώσεων και στον ιδιωτικό τομέα. Πάντως, εμείς διαχρονικά στηρίζουμε όλα τα προγράμματα γιατί πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Εάν σταματήσουμε να συνεργαζόμαστε με τον καθήλυ αρμόδιο φορέα που είναι η Περιφέρεια Αττικής διαχείρισης απορριμμάτων για λόγους, ας πούμε, διαφορετικών θέσεων, δεν θα πω κάτι άλλο, νομίζω θα είναι εις βάρος του περιβάλλοντος. Γι' αυτό εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να πετύχει η ανακύκλωση. Αν και πολλές φορές έχω εκφραστεί, η άποψή μου είναι ότι αυτό το πρόγραμμα διαχείρισης των απορριμμάτων είναι λάθος. Και θεωρώ ότι πλέον η ιστορία το έχει αποδείξει αυτό. Δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε τα απορρίμματα διαχρονικά με επιτυχία. Είμαστε στο ίδιο σημείο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό πρέπει κάτι άλλο να κάνουμε. Πρέπει, δηλαδή, το έχω πει, θα το επαναλάβω και τώρα, να δούμε εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων. Καταρχήν, με περιβαλλοντικούς όρους θα μπορούσαμε να πάμε στην ανάκτηση ενέργειας. Είτε δια της πυρόλυσης, είτε δια του πλάσματος, είτε δια άλλων τεχνολογιών, πάντα προσαρμοσμένων στους περιβαλλοντικούς όρους. Αυτή είναι η δική μας θέση και άποψη. Όσον αφορά τη στήριξη της τοπικής αγοράς, θα κάνουμε κάθε τι που χρειάζεται να στηρίξουμε την αγορά. Ήδη ξεκινήσαμε, όπως είδατε,
αμέσως με την έναρξη της κρίσης της υγειονομικής, με τις απαλλαγές και μετά ακολούθησαν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και τα υπόλοιπα. Είμαστε σε επαφή και σε συνεργασία με το Σύλλογο Εμπόρων και είμαστε πάντα στο πλευρό της τοπικής αγοράς, γιατί θεωρούμε μία πόλη θα πρέπει να έχει μία ανθούσα αγορά και ένα καλό εμπορικό κέντρο. Αυτό να ξέρετε ότι έχει επιτευχθεί και οφείλεται τόσο στους επαγγελματίες όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί ξέρετε, αν η τοπική αυτοδιοίκηση άφηνε την κατάσταση να εξελίσσεται όπως περιέγραψε πριν λίγο ο κύριος Τσακανίκας, καταλαβαίνετε ότι το εμπορικό κέντρο θα φιλορροούσε και δεν θέλω να αναφερθώ σε δήμο του δυτικού τομέα όπου ένα ολόκληρο εμπορικό κέντρο κατέρευσε και μπήκαν λουκέτα. Κατέρευσε διότι προφανώς η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έκανε αυτό που πρέπει. Να το στολίσει, να το καθαρίσει, να το περιποιηθεί, να το κλείνει, να είναι πάντα κοντά, ώστε να κάνει πρωτοβουλίες τις οποίες πολλές φορές κάποιοι μπορεί να διαφωνούν, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό ενισχύει την τοπική αγορά και θα φέρω παράδειγμα τη Λευκή Νύχτα. Μπορεί να έχετε διαφορετική αντίληψη, μπορεί να διαφωνείτε. Εμείς αυτή τη Λευκή Νύχτα την κάνουμε για να προσελκύσουμε κόσμο να γνωρίσει το εμπορικό μας κέντρο, την τοπική μας αγορά, για να ξαναέρθει και να ξαναέρθει για να κρατηθεί στα πόδια της. Και αυτό συνέβη. Σχετικά με το κέντρο υγείας και την επιστολή των τριών δημάρχων, δεν σταματήσαμε και δεν πρόκειται να σταματήσουμε ποτέ να διεκδικούμε αυτό το περίφημο κέντρο υγείας αστικού τύπου και ιδίως τη λειτουργία κατά τις νυχτερινές ώρες, εκεί που κάποιος δεν αισθάνεται καλά, αντί να πάει στο νοσοκομείο και να επιβαρύνει και τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, που όλοι μας λίγο πολύ έχουμε προσεγγίσει τα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων, που γίνεται αυτό που γνωρίζετε όλοι. Μια τεράστια ουρά, με φορεία, με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αξιολογηθούν από το διάδρομο ποιος έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη για να μπει πρώτος και όλα αυτά. Θεωρώ ότι ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες που δεν υπάρχει ο γιατρός, ο οικογενειακός, θα μπορούσε να αξιολογήσει αυτούς τους ασθενείς και οι ειδικοί μας λένε ότι όταν υπάρξει μια τέτοια αξιολόγηση από τους 10 ασθενείς, οι 2 προωθούνται και μάλιστα όταν προωθηθούν από ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου μέσω ασθενοφόρου θα έχουν καλύτερη τύχη στο νοσοκομείο, θα βρουν πιο άνετο το νοσοκομείο όταν υπάρχει αποκεντρωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα. Οι υπόλοιποι 8 θα γυρίσουν με την ασπιρίνη στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό και θα συνεχίσουμε να το διεκδικούμε. Για τα χρήματα που μας επιτρέπει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου να περάσουμε από τα ανταποδοτικά σε άλλους τομείς, είναι κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί, ελπίζω να μην χρειαστεί. Υπάρχει μία νοικοκυρεμένη διαχείριση από την πλευρά των οικονομικών μας υπηρεσιών, αλλά σε ακραίες καταστάσεις μπορεί να γίνει και αυτό. Όσον αφορά τα δημοτικά τέλη, που είπε ο κύριος Ρήγας, ειλικρινά κρατήστε αυτό που θα σας πω. Προκαλεί μεγάλη, μα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι είστε αυτοδιοικητικοί και κάθε φορά που συνεδριάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ή που συζητούμε μιλάτε για τα δημοτικά τέλη επάνω σε ένα λογαριασμό της ΔΕΗ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα δημοτικά τέλη επάνω σε ένα λογαριασμό της ΔΕΗ είναι τα ελάχιστα.
Ποιο είναι τώρα το εντυπωσιακό? Το εντυπωσιακό είναι ότι οι επιβαρύνσεις από άλλα τέλη είναι τεράστιες και ποτέ μα ποτέ δεν άκουσα κανέναν από εσάς, μηδέ εξαιρουμένου και του ομιλητού στον οποίο αναφέρομαι, απαντώ αυτή τη στιγμή, να κάνει αναφορά στα υπόλοιπα τέλη, που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για παράδειγμα, έχουμε κάνει ένα σενάριο για ένα επαγγελματικό χώρο 50 τετραγωνικών μέτρων. Εσείς το 50 μπορεί να σκεφτείτε για τα 100, για τα 25 και ούτω καθεξής. Αλλά σας δίνω ένα παράδειγμα. Ένα λοιπόν κατάστημα 50 τετραγωνικών μέτρων ξεκινάει πληρώνοντας για ενέργεια 255 ευρώ. 3.000 κιλοβατόρες με 0,85 κιλοβατόρα, 255 ευρώ. Και αρχίζουμε μετά. Ελληνικό σύστημα μεταφοράς, 15 ευρώ. Λοιπές χρεώσεις, 0,21. Ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 20 ευρώ. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 64 ευρώ. Προσέξτε τώρα, έτσι, είμαι βέβαιος από αυτά που σας διαβάζω τώρα και που ακούτε, θα μπορούσα να σας τα ανεβάσω να τα βλέπετε και θα το κάνω αυτό. Είναι, δεν θα μας πάρει, μάλλον θα μας διευκολύνει περισσότερο, μισό λεπτό, για να γίνει πιο κατανοητό. Λοιπόν, εδώ τώρα βλέπετε στην οθόνη σας τα 255 ευρώ την ενέργεια. Και πάμε πιο κάτω και βλέπετε μία επιβάρυνση 100 ευρώ που αφορά το ελληνικό σύστημα μεταφοράς, λοιπές χρεώσεις, ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, δηλαδή, για να το μεγαλώσουμε λίγο, να το πιστεύω να το διακρίνετε. Λοιπόν, είμαι βέβαιος, σας έλεγα, ότι όταν ακούτε δημοτικά τέλη, ξέρετε ότι τα παίρνουμε αυτά τα χρήματα για να μαζέψουμε τα σκουπίδια, να σκουπίσουμε τις λαϊκές, να βγούμε στον δρόμο να σκουπίσουμε, να συντηρήσουμε οχήματα, να πληρώσουμε μισθούς, να πληρώσουμε φάπα, να πληρώσουμε τα πάντα. Και παίρνουμε, αν θα δείτε, εδώ που λέει δημοτικά τέλη, με συγχωρείτε λίγο, λοιπόν, σύνολο χρεώσεων του Δήμου, 17 ευρώ. Και ποτέ δεν άκουσα από σας για τις υπόλοιπες όλες αυτές τις επιβαρύνσεις που προανέφερα και έχετε εστιάσει σε αυτά τα 17 ευρώ που παίρνει ο Δήμος για να πληρώσει δικαιώματα εισόδου στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Εργαζόμενος, μισθοδοσίες, υπερορίες, υλικά, καθαριστικά, οχήματα, συντηρήσεις, επενδύσεις. Όλα αυτά λοιπόν με ένα ελάχιστο δημοτικό τέλος, το οποίο για 7-8 χρόνια το διατηρούμε σταθερό και στη μέση αυτών των 8 ετών περίπου έχουμε κάνει και μείωση των ανταποδοτικών τελών. Ήμαρτον πια με αυτά τα ανταποδοτικά τέλη. Εμείς, όπως σας είπα, το μελετάμε. Πραγματικά προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε, αν μπορούμε να κάνουμε μία μείωση των τελών. Συμβολικού χαρακτήρα. Γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να σώσουμε τους επαγγελματίες. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Δεν σώζονται οι επαγγελματίες με τα 17 ευρώ. Αν ρωτήσετε ένα κατάστημα των 50 τετραγωνικών μέτρων, τη ζημιά που έπαθε, που είναι από την καραντίνα κλειστό όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δεν σώζεται με τα 17 ευρώ. Και να σας πω και κάτι. Εμείς παίρνουμε λίγα από πολλούς. Τι άλλο κάνουμε? Δεν σημαίνει ότι επειδή έκλεισε μια επιχείρηση, κλείσαμε κι εμείς τις υπηρεσίες. Δεν χρειαζόμαστε καύσιμα. Δεν χρειαζόμαστε προσωπικό. Δεν χρειαζόμαστε συντηρήσεις.
Δεν χρειαζόμαστε μισθοδοσίες. Θα χρειαζόμαστε. Και μάλιστα πιο επιβαρημένα. Παρακαλώ προσέξτε το. Κύριε, εσάς που βλέπω ότι ασχολείστε και συζητάτε με άλλους και μετά θα απορείτε γιατί δεν τα έχετε καταλάβει. Έχουμε τις άδειες του ειδικού σκοπού. Έχουμε ανθρώπους που είναι στο σπίτι και πρέπει να είναι στο σπίτι για να στηρίξουν την οικογένεια, γιατί έχουν μικρά παιδιά και δεν λειτουργούν τα σχολεία και πρέπει να είναι στο σπίτι. Τους πληρώνουμε. Το γεγονός λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή να πω ότι η καθαριότητα έχει κάνει μια κάμψη προς τα κάτω, οφείλεται και σε αυτό. Και να σας πω επίσης ότι είστε ενήμεροι ότι ήδη έχουμε προσλάβει 12 άτομα και πάμε για μία πρόσληψη άλλων 17 για να ενισχύσουμε. Γιατί μας πήγε πίσω και η κοινωνική εργασία, πώς τη λένε αυτή του ΟΑΕΔ, τους οχταμηνίτες, οι κοινοφελείς. Συνηθίζουμε να τους λέμε οχταμηνίτες. Λοιπόν, αυτά ήθελα έτσι να σας δείξω και μάλλον μισό λεπτό να μου επιτρέψετε λιγάκι να σας δείξω για να το καταλάβετε ακόμη. Υπάρχει και τούτο εδώ το γράφημα το οποίο λέει στα 392 ευρώ το ποσοστό λοιπόν του Δήμου είναι τούτο εδώ 0,04%. Δεν νομίζω ότι έχετε πιστεί και το γνωρίζετε όλοι. Απλώς εγώ προσπαθώ να καταλάβω ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο πάντα εστιάζεται σε αυτά τα δημοτικά τέλη και το μυαλό σας δεν πάει σε όλα αυτά που σας εξήγησα πριν και που είδατε. Θα είχε αξία κάποτε να το μάθουμε αυτό. Φεύγω από αυτό το θέμα για να πάω στις επιχειρήσεις εστίασης που ζήτησε ο κύριος Τσακανίκας, έκανε μάλλον ερώτηση για το τι θα κάνει. Μεταξύ των άλλων έκανε και την ερώτηση με τα σκουπίδια. Το διαπιστώνω και εγώ, κύριε συνάδελφε, αυτό. Υπάρχει ένα θέμα και αυτό οφείλεται σε αυτό που προανέφερα. Είναι θέμα καθαρά προσωπικού αφενός, αλλά είναι και κάτι άλλο που αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Κάποια στιγμή και εγώ ήμουν πολύ θυμωμένος για την απόδοση αυτή και για τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Αλλά για φανταστείτε, το τέτοιο Πάσχα στην Αθήνα δεν έχει ξαναγίνει με τόσο πληθυσμό, έτσι. Κλεισμένοι όλοι στο σπίτι. Τόσο σκουπίδι δεν μπορούσε να ξαναβγεί ποτέ. Ποτέ. Σε άλλες περιπτώσεις ο κόσμος ήταν εκτός Αθηνών, στα εξοχικά την ώρα που έφτιαχνε ο καιρός. Τώρα είμαστε μέσα. Άρα λοιπόν έτσι κι εγώ απορούσα όταν το συζήτησα και με τις υπηρεσίες και μου το έθιξαν αυτό, σταμάτησα πλέον να έχω απορίες. Θέλω κι εσείς να σταματήσετε να έχετε απορίες και να είστε βέβαιοι ότι θα επανέλθουμε στην κατάσταση που είμαστε και σε ακόμα καλύτερα. Θα προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Τώρα, για τις επιχειρήσεις εστίασης. Για τις επιχειρήσεις εστίασης είναι σε εξέλιξη, εξ όσων έχω πληροφορηθεί, μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ορίζει για το τι πρέπει να κάνουμε ενιαία η τοπική αυτοδιοίκηση σαν στήριξη των επιχειρήσεων αυτών. Θα δούμε, θα μελετήσουμε καλά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και ό,τι ακούσουμε και από σας. Θα συνεργαστούμε σε αυτό, γιατί είμαι βέβαιος ότι δεν μπορεί ο ένας να είναι πιο ευαίσθητος από τον άλλον. Τις ίδιες μέσες άκρες ευαισθησίες έχουμε. Καμιά φορά μπορεί να διαφοροποιούμεθα, γιατί μπορεί να μην έτυχε να είμαστε όλοι μαζί σε μια παράταξη που δεν μπορεί αυτό να γίνει. Λοιπόν, θεωρώ ότι εκείνα τα θέματα στα οποία μπορούσα να δώσω απαντήσεις σας έδωσα, αλλά οι συνεργάτες μου
θα σας δώσουν τις απαραίτητες απαντήσεις αμέσως τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, να δώσω και εγώ μία απάντηση ως πρόεδρος σε ό,τι αφορά τις διαφορετικές συνεδριάσεις οι οποίες έγιναν και σε ό,τι αφορά και τα πρακτικά που δεν έγινε ανάρτηση σε ερωτήσεις και απαντήσεις, αυτό θα το δούμε. Αλλά σε ό,τι αφορά τις συνεδριάσεις, να ξέρουμε όλοι μας ότι αυτά γίνονται σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Έτσι. Θα προσπαθήσω όμως και σε συνεργασία και εδώ και με τον κύριο Δήμαρχο να πάμε σε μια σταθερή ημέρα και ώρα όπως ήμασταν το προηγούμενο διάστημα. Ευχαριστώ. Τώρα οι συνάδελφοι, οι αντιδήμαρχοι, σε ό,τι αφορά ο κύριος Φραγκάκης, παρακαλώ να απαντήσει στις ερωτήσεις που έθεσαν οι συνάδελφοι για τα ήλια, την Λευκή Νύχτα, τις εκδηλώσεις και ό,τι άλλο το αναλογεί. Ναι. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Η Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή και στον τομέα του πολιτισμού ακολούθησε τα νέα δεδομένα και τις νέες κοινωνικές επιταγές. Έτσι λοιπόν προχωρήσαμε και προχωράμε σε ριζική αναδιάρθρωση των σχεδίων μας με θέμα πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου. Με βάση λοιπόν την ΚΙΑ και όπως έχουν οι συνεχείς εξελίξεις μας δίνουν τα νέα στοιχεία, οι εκδηλώσεις Ηλία, Παγκόσμια ημέρα μουσικής, Λευκή νύχτα, καθώς και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονται σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς, δεν θα πραγματοποιηθούν με τη μορφή που τους γνωρίζαμε. Αντί αυτών, σχεδιάζονται διαδικτυακές συναυλίες, στις οποίες θα συμμετέσχει το Δημοτικό Οδείο, η Φιλαρμονική, αλλά και οι μουσικοί συνδημότες μας, των οποίων τις προτάσεις δεχόμαστε αυτή τη στιγμή και τις μελετάμε. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι πριν το Πάσχα και με το που ξεκίνησαν τα καινούργια δεδομένα, ξεκίνησε το οδείο μας και τα πολιτιστικά τμήματα, διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία ομολογούμε ότι είχαν απόλυτη απήχηση από όλα τα μέλη που συμμετέχουν και συνεχίζονται ακόμα και τώρα. Βέβαια, το Δημοτικό Οδείο προς πληροφόρησή σας, στα πλαίσια των παιδιών τα οποία δίνουν εξετάσεις, όπως είναι η υπουργική απόφαση που λίγο πολύ όλοι ξέρουμε, για να μην σας κουράζω, θα πρέπει όσα παιδιά είναι να δώσουν εξετάσεις στο οδείο να παρακολουθήσουν και φυσική παρουσία του μαθήματα. Η θεατρική ομάδα μας είναι σχεδόν έτοιμη να παρουσιάσει το έργο της, τόσο σε φυσική παρουσία μετά τις 15 Ιουλίου, όπως ορίζει ο νόμος. Εμείς όμως έχουμε προβεί και στη διαδικασία της καταγραφής της και της διαδικτυακής παρουσίασής της. Βέβαια, η θεατρική μας ομάδα, επειδή έχουμε έρθει σε επαφή και με άλλους δήμους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, θα μπορέσει να συμμετάσχει σε παραστάσεις και σαφώς, για να μην το λέω σε κάθε περίπτωση, θα ακολουθηθούν όλες οι προϋποθέσεις που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία, ώστε να μην δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα. Προετοιμάζεται λοιπόν κάποιο σχέδιο μέσω προτάσεων. Είχαμε συνάντηση με την Επιτροπή Πολιτισμού, είναι διαπαραταξιακή, και είχαμε κάποιες προτάσεις οι οποίες θα διαπραγματευτούν και θα σας μοιραστούν πάλι εκ νέου όταν θα τέχουμε το σύνολό τους. Ιδιαίτερο βάρος θα δώσουμε στο ψηφιακό γίγνεσθε, το οποίο έρχεται, είναι μπροστά μας και μας δίνει αναγκαστικά μια νέα μορφή εκδηλώσεων. Σαφώς δε, υπάρχει πλάνο για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μετά τις 15 Ιουλίου που θα επιτραπούν και για Αύγουστο-Σεπτέμβριο, οι οποίες θα ακολουθήσουν τα νέα δεδομένα. Αυτά όμως είναι υπό επεξεργασία, γιατί όπως ξέρετε κάθε τόσο αλλάζουν οι εξελίξεις. Για να μην σας κουράζω παρετέρω, θέλω να γνωρίζετε ότι οι κινήσεις μας και η θέληση της διοίκησης είναι ο πολιτισμός να ακολουθήσει τις νέες επιταγές. Και μέσω της Επιτροπής Πολιτισμού περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις. Σας ευχαριστώ, είμαι στη διάθεσή σας αν χρειαστεί κάτι άλλο. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Κύριοι συνάδελφοι, παίρνω το λόγο κυρίως. Παρέλαβα μόλις τώρα από το chat που έστειλε ο κύριος Κάβουρας την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου και παρατηρώ ότι δεν αναφέρει πουθενά ότι ψήφισα. Είναι ένα πρακτικό το οποίο προφανώς δεν είναι καθόλου καλά διατυπωμένο. Λέει, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ούτε κατά πλειοψηφία, ούτε ομόφωνα. Λέει ποιοι είναι παρόντες, ωστόσο όμως
επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν, αύριο πρωί-πρωί θα γίνει χαϊμός, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο ότι έχω καταψηφίσει και δεν είμαι ο μόνος που καταψήφισα. Είναι κι άλλος. Άρα λοιπόν ούτε το πρακτικό τώρα δεν θα έπρεπε να το πείτε ότι ψήφισα. Το πρακτικό είναι, το βλέπετε τελείως λάθος. Ερασιτεχνικό δεν λέει ούτε κατά πλειοψηφία, ούτε ομόφωνα. Αύριο λοιπόν είναι προφανές ότι θα αναρτηθεί ορθή επανάληψη. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μιλιώνη. Καλησπέρα σας. Ξεκινώντας από την ερώτηση που αφορά την πυροπροστασία, ήθελα να ενημερώσω ότι η επιχορήγηση που έχουμε λάβει ανέρχεται στο ποσό των 24.600 ευρώ. Έχουν αρχίσει οι αποψηλώσεις στο Δήμο, έχει γίνει μεγάλο τμήμα του Δήμου και συνεχίζουμε με γρήγορο ρυθμό ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι πάντα σε ετοιμότητα ώστε να αντιμετωπίσουν κάθε έκτακτη ανάγκη. Όσο αφορά το οικόπεδο στη Βυσαρίωνος και Γαλερίου, αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να θυμάμαι αν έχει σταλεί επιστολή στο συγκεκριμένο ιδιοκτήτη. Όπως και αν έχει, θα γίνει αποψήλωση πολύ σύντομα στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι η επόμενη περιοχή όπου θα εγκατασταθεί το συνεργείο. Στην ερώτηση με τα δέσποτα, να ενημερώσω ότι υπάρχει δίκτυο φιλόζωων με το οποίο συνεργαζόμαστε καθημερινά και έτσι προχωράμε στις απαραίτητες εξετάσεις, εμβολιασμούς και στηρώσεις. Εάν θυμάμαι καλά, είμαστε γύρω στις 30-30 κάτι στηρώσεις τον τελευταίο καιρό, νομίζω από την αρχή του χρόνου. Και την ερώτηση που αφορά τους ψεκασμούς, συνεχίζονται κανονικά οι ψεκασμοί για τα κουνούπια. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια άλλη ερώτηση που με αφορά, γιατί για... κάποια στιγμή ήμουν εκτός. Εντάξει, απαντήσατε, κυρία Μιλιώνη. Ο κύριος Βασιλόπουλος έχει το λόγο. Κύριε Βασιλόπουλε. Ναι, καλησπέρα σας, με ακούτε? Ακούγομαι, καλησπέρα σας. Ήθελα να απαντήσω σε δύο ερωτήσεις σχετικά με το αν έχουν δοθεί σε ευπαθείς ομάδες το κατάλληλο υγειονομικό υλικό, βεβαίως, και μέσα από τα προγράμματά μας και το βοήθεια στο σπίτι, μέσω από το καθημερινό συσίτιο, έχουν δοθεί τα κατάλληλο υγειονομικό υλικό και γάντια και μάσκες και αντισηπτικό υλικό σε ευπαθείς ομάδες. Και σχετικά με την ερώτηση για τα δημοτικά ιατρία, τα δημοτικά ιατρία λειτουργούν από τη εβδομάδα που μας έρχεται, θα λειτουργούν κανονικά. Όσο αφορά το δημοτικό ιατρείο του Αγίου Φανουρίου, επιστρέφει η εθελοντής γιατρός με τη λογοδία σε ειδικού σκοπού, και στον Άγιο Νικόλα ξεκινάνε οι συνεδρίες της ομάδας των ψυχολόγων, και επίσης εκεί γυρνάει η νοσηλεύτρια, η οποία και εκείνη είχε άδεια ειδικού σκοπού. Οπότε από εβδομάδα είμαστε κανονικά. Ευχαριστώ. Το λόγο τον έχει ο κύριος Φερεντίνος. Κύριε Φερεντίνο, έχει το λόγο. Για την Κεραία και για την Πορφύρας. Δώστε το λόγο στον κύριο Φερεντίνο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω δύο ερωτήσεις στον κύριο Κουζιανά για την Πορφύρας, για ένα περιστατικό που είχαμε. Όντως υπήρχε ένα ατύχημα ένα συμβάν ενός παιδιού. Προκλήθηκε από ένα συνείδητο οδηγό που οδηγούσε ένα δίκυκλο με μεγάλη ταχύτητα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι στους πεζοδρόμους απαγορεύεται η διέλευση των οχημάτων, παρά μόνο σε αυτούς που διαθέτουν και διατηρούν νόμιμη θέση στάθμευσης.
Μίλησα με την κυρία, προσπάθησα να την ηρεμήσω επειδή ήταν σε άσχημη κατάσταση λόγω του συμβάντος. Της εξήγησα ότι θα το εξετάσουμε και θα προσπαθήσουμε στο σύμπλεγμα εκεί, γιατί είναι και η Γεωργίου Πλήθυνος είναι χαρακτηρισμένος στον πεζόδρομο, να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο ώστε να υπάρχει ένας χώρος να παίζουν τα παιδιά με ασφάλεια. Αυτό που αναφέρθηκε για τις υπογραφές, οι υπογραφές δεν είχαν την έννοια να μαζευτούν υπογραφές για αυτό το κομμάτι. Απλώς υπήρχε μια πρόταση να υπάρχει μια διαβούλευση με τους κατοίκους της περιοχής εκεί, ώστε να μπορούμε να βρούμε κάποιο τρόπο να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν όλη την περιοχή. Σε τελική ανάλυση δεν υπήρχε καμία διάθεση απαξιωτική συμπεριφοράς, γιατί διέκρινα από τα λεγόμενα του κ. Κουσιανά ότι υπήρχε κάποια μομφή προς το πρόσωπό μου. Αντιμετωπίζουμε όλους τους πολίτες με μεγάλο σεβασμό, κύριε συνάδελφε, και δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Μια άλλη απάντηση έχω να δώσω στον κύριο Ρίγα για την κεραία που είναι στην οδό Σύρου, αν δεν κάνω λάθος, Σύρου 17, την πλευρά του Περιστερίου βέβαια. Από τις πληροφορίες που έχουμε, γιατί η υπηρεσία κινήθηκε, διαθέτει τις νόμιμες άδειες από την ΕΕΤ και από την Πολεοδομία. Γνωρίζετε ότι ο Δήμος δεν ερωτάται για την αδειοδότηση των κεραίων εδώ και καιρό, και μάλιστα οι άδειες αυτές βγαίνουν με fast track διαδικασίες. Ωστόσο, όπου έχουμε βρει κεραίες οι οποίες δεν διαθέτουν νόμιμες άδειες, οι κεραίες αυτές κατεβαίνουν. Έχουμε προμηθευτεί ειδικά όργανα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είμαστε και εμείς δίπλα στους κατοίκους σε όποιες ενέργειες κάνουμε. Νομίζω ότι έχω απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Μαρκόπουλος για τα θέματα των σχολείων, για τις καθαρίστριες. Είναι στην αρμοδιότητά του. Ό,τι θέμα είναι στην αρμοδιότητά του. Ναι, με ακούτε. Το λέω, κύριε Μαρκόπουλε. Με ακούτε, ανοίξατε το μικρόφωνο. Με ακούτε. Σε ακούμε. Κύριε Μαρκόπουλε, μην κλείνετε το μικρόφωνο σας. Το κλείνετε μόνο σας. Έχετε το λόγο. Τώρα με ακούτε. Μιλάτε. Ναι. Λέω, από τη στιγμή που άρχισε η κρίση, ο Δήμος τεταγμένα προέβη στις απαραίτητες ενέργειες όσον αφορά τα σχολεία και τον καθαρισμό. Είμαστε ο πρώτος Δήμος που προέβη σε απολύμανση ατμικροβιακή με προϊόντα τα οποία είναι πιστοποιημένα. Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες του Δήμου, υπηρεσία περιβάλλοντος, τεχνική υπηρεσία, προέβηκαν σε τον καθαρισμό του εξωτερικού χώρου των σχολείων, των άμπιων χώρων και σε οποιοδήποτε απαραίτητες και άλλες απαραίτητες εργασίες που έπρεπε να γίνουν εντός των χώρων των σχολείων. Έχουμε σε όλα τα σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, τροφοδοτήσει με τις απαραίτητες ποσότητες αντισηπτικών, απολυματικών, μασκών και γατιών για το εκπαιδευτικό προσωπικό, για το βοηθητικό προσωπικό και για τους μαθητές όπου υπάρχει ανάγκη. Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Κέντρου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας. Κάναμε τηλεδιάσκεψη. Δεν δικαιούνται τώρα εσείς. Παρακαλώ. Με τους διευθυντές γυμνασίων, τηλεδιάσκεψη με τους διευθυντές λυκείων, συμμετείχε ο κύριος Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι καθαριότητας και τεχνικών έργων και ο κύριος Γαλούλης, με τον οποίο συνεργαστήκαμε και διευθετήσαμε το θέμα των καθαριστριών. Για το θέμα των καθαριστριών, έχουμε και άλλη φορά τονίσει ότι θα πρέπει να λυθούν με την μετατροπή των συμβάσεων που είναι ορισμένου χρόνου, συμβασία έργου, σε αορίστου χρόνου. Έχουμε ψηφίσει και σχετικό ψήφισμα, έχει αποσταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο, αλλά από ό,τι γνωρίζω απάντηση δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που λειτουργούν τα σχολεία,
δεν υπάρχει πρόβλημα καθαριότητας. Τα σχολεία και σήμερα που επισκέφτηκα αρκετά γυμνάσια και λύκεια λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα, οι αποστάσεις και οι καθαρίστριες που έχουν τοποθετηθεί καθαρίζουν τα σχολεία δύο φορές όπως ορίζει η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας. Τι θα γίνει αν θα ανοίξουν τα δημοτικά σχολεία? Εδώ η κυβέρνηση πρέπει να δώσει λύση. Καθαρίστριες αυτή τη στιγμή που διαθέτουν σχολικές επιτροπές και οι μόνιμες και οι επισυμβάσεις δεν επαρκούν για τα δημοτικά γυμνάσια και λύκεια για δύο φορές καθαρισμό των σχολείων. Πρέπει λοιπόν να δώσει λύση. Να περιμένουμε, να δούμε με ποιο τρόπο θα ανοίξουν τα δημοτικά σχολεία και ανάλογα με τις οδηγίες και τις αποφάσεις της κυβέρνησης θα δώσουμε την καλύτερη λύση για τον καθαρισμό των σχολείων. Η κυβέρνηση μέχρι τώρα το μόνο που έχει προσφέρει στα σχολεία είναι αντισηπτικά, τα οποία και αυτά δεν επαρκούν εάν ο Δήμος διαμέσου των σχολικών επιτροπών δεν πρόσφερε, δεν έδινε αντισηπτικά στα σχολεία, τα οποία είναι απαραίτητα και θα χρειαστούν και άλλες ποσότητες για την περαιτέρω λειτουργία τους. Είμαστε σε ετοιμότητα κάθε μέρα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου που ασχολούνται με τα σχολεία, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Είχαμε κανονική, τελειώνω, κανονική ροή μαθητών σήμερα στα σχολεία, όχι όπως ήταν σε μια κανονική ημέρα πριν τον κορονοϊό. Υπήρχε αρκετή προσέλευση μαθητών και δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα όσο αφορά τη λειτουργία των σχολείων από πλευρά καθαριότητας. Σε ευχαριστώ. Το λόγο έχει η αντιδήμος κυρία Λεβίζου, η Αντριάννα. Κύριε Πρόεδρε, σας ακούω. Ναι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημάρχη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε σχέση με το ερώτημα, το αγωνιώδες θεωρώ και το δικαιολογημένο ενδιαφέρον συναδέλφου Δημοτικού Συμβούλου για τους εργαζόμενους που αυτόν τον καιρό προσφέρουν του Δήμου μας, που προσφέρουν αμείωτα τις υπηρεσίες τους σε αυτή τη δύσκολη εποχή, ακόμα πολύ περισσότερο δες βρεφονιπιακούς σταθμούς που, που πρόκειται και για έναν ευαίσθητο τομέα. Ήθελα όμως να επισημάνω ότι όλα αυτά τα υπηρεσιακά κατά τα άλλα ερωτήματα που ετέθησαν επαναεπικαιροποιήθηκαν στην εγκύκλιο η οποία εξεδόθη 18/5, δηλαδή μόλις προχτές, στην παράγραφο 6β και στη σελίδα 5. Όπως αντιλαμβάνεστε, πάντα λειτουργούμε με γνώμονα την νομιμότητα και εφόσον και έπειτα από τις οδηγίες που μας έρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία συνάδελφο. Το λόγο έχει ο κύριος Γαλούνης. Κύριε Γαλούνη, έχετε το λόγο. Κύριε Γαλούνη, το μικρόφωνο σας ανοίξτε. Τον κύριο Γαλούνη, παρακαλώ. Εντάξει. Ωραία. Δεν θα σας κουράσω, επειδή τα περισσότερα με κάλεψε ο κύριος Μαρκόπουλος. Να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είμαστε γεμάτοι με αντισηπτικά για όλα τα σχολεία και δημοτικά και νηπιαγωγεία. 800 τεμάχια τον αριθμό αυτή τη στιγμή είναι. Θα υπάρχουν την Παρασκευή και γάντια και μάσκες, θα είμαστε έτοιμοι για τα σχολεία. Επίσης, επειδή αναφέρθηκε κάτι ακόμη και δεν πιάστηκε καθόλου το θέμα, να πω ότι οι δάσκαλοι, οι καθηγητές γενικά όλο αυτό το διάστημα δώσαμε και την ψυχή μας για να βοηθήσουμε τα παιδάκια να έχουν μια επαφή με την εκπαίδευση. Λυπάμαι όμως που θα διαβάσω κάτι, γιατί πραγματικά μετά από 35 χρόνια εκπαιδευτικώς ντρέπομαι για κάποιους πολιτικούς τους οποίους ψηφίζουμε. Γρηγόρης Ψαριανός λέει λοιπόν, είναι άχρηστος που ξεφτιλίζουν το λειτουργήμά τους
ή εκπαιδευτική. Και μιλάμε για τον κύριο Ψαριανό, βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κοτονού και πολιτευτή τη Νέα Δημοκρατία. Λέει λοιπόν ότι εγώ ο δάσκαλος, μετά από 35 χρόνια, είμαι ένας επαγγελματίας άχρηστος που ξεφτιλίζω το λειτουργήμα το οποίο ορκίστηκα να υπηρετώ. Απαιτώ όλο και μεγαλύτερη αμοιβή για όλο και λιγότερη, ας πούμε, εργασία. Πώς είναι δυνατόν να ανεχτώ... Αυτή είναι για εμάς ο Πολάκης, Δημήτρη. Τελευταίνω. Μισό λεφτά, κύριε Μαρκό, χαρλαμπομπλε. Πώς είναι δυνατόν να ανεχτώ χαφιέδες... Συγγνώμη, κύριε Γαλούνη, μιλήστε, δεν σας διαπλώσεις έτσι μια... Ναι. Λέω λοιπόν, πώς είναι δυνατόν, λέει ο κύριος αυτός, να ανεχθώ χαφιέδικες κάμερες που να δείχνουν πόσο άχρηστος είμαι εγώ σαν εκπαιδευτικός. Και το απαντάω, πέρα από ντροπή, ότι η αποδοχή του λάθους είναι πράξη πολύ ανώτερη από την αποφυγή του. Και απαιτεί και πολιτικό σθένος και λεβεντιά. Και ο άνθρωπος αυτός δεν την έχει. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καβούρα, έχετε ζητήσει το λόγο επί προσωπικού. Καταρχήν για τους άλλους συναδέλφους δεν προβλέπετε από τη διαδικασία για να ευθερολογήσουν. Κύριε Καβούρα, δεν σας έδειξε κανένας που είτε βάλει θέμα προσωπικό. Ο Δήμαρχος είπε αυτό που έγινε σε μια διαδικασία. Δεν υπάρχει προσωπικό. Παρακαλώ πολύ να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Δεν υπάρχει προσωπικό. Μην επιμένετε. Δεν σας πρόσβαλε. Δεν σας έδειξε κανείς. Κύριε Γουσιανά, σας είπα ότι δεν σας έδειξε. Δεν υπάρχει θέμα προσωπικό. Σας παρακαλώ πολύ. Πάμε στα εκτός. Λοιπόν, έχουμε δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Το πρώτο είναι καθορισμός κριτηρίων επιλογής δικαιούχων του προγράμματος διασφάλιση ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος μέσω έξυπνων μετρητών για την αξιοπρεπή διαβίωση σε άτομα με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας. Συμφωνούμε. Το δεύτερο είναι έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου δεύτερης τροποποίησης παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ηλίου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο για την Ανάπτυξη Δομών Κοινωνικής Φροντίδας στο Δήμο Ηλίου. Συμφωνούμε. Έχει μπει και ένα θέμα εδώ για ψήφισμα από την Λαϊκή Συσπήρωση ό,τι αφορά την κεραία εδώ πέρα που είναι στη Σύρου. Να το δουν οι παρατάξεις επικεφαλής. Αν μπορεί ο κύριος, ο κύριος Ρήγας να το στείλουν, να το στείλουμε εμείς εδώ πέρα στους επικεφαλείς. Έτσι, εμείς μια πρώτη ματιά που έχουμε ρίξει, αυτό που λέει έδωσαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, να εξαλειφθεί ο Δήμος Περιστερίου κτλ. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε να βάζουμε για άλλους Δήμους χωρίς να γνωρίζουμε, αλλά στις αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουμε θέμα. Θα πάει και στις άλλες, στους επικεφαλείς των παρατάξεων και στο τέλος να το δούμε. Αν συμφωνεί το σώμα. Συμφωνεί. Λοιπόν, νομίζω πάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σας είπα, ακούστε λίγο κύριε, σας βλέπω κύριε Ρήγα και κύριε Χρόνη, δεν προβλέπετε να έχετε το λόγο. Εντάξει, πάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ωραία. Μισό λεπτάκι. Να έχουμε στους επικεφαλείς διαδικαστικά για να μπορέσουμε να συντονιζόμαστε πιο καλύτερα. Θα έχουμε, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της ψηφοφορίας, τα μικρόφωνα των επικεφαλείς ανοιχτά για να μας λένε αν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν στο θέμα. Σε ό,τι αφορά την... είπε ο κύριος Κακούρης, κύριε Δαλαμάγκα, θα εκπροσωπείτε τώρα εσείς την παράταξη για τη διαδικασία αυτή. Να ορίσουμε εσάς. Να ρωτάω μάλλον εσάς. Ναι.
Κύριε Δελαμάγκα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Ο κύριος Ρήγας, είπαμε. Κύριος Ρήγας, ναι. Ανοίγεται στον κύριο Κουτσιανά, στον κύριο Ρήγα, στον κύριο Κάβουρα και στον κύριο Δελαμάγκα. Δελαμάγκας. Υπάρχει και ένας κύριος Γεωργίου. Κάβουρα, κύριε, σας ξέρουμε. Εμείς δεν έξα, κύριε Γεωργίου. Με περιμένετε, δεν βιάζεστε. Ναι, μη φοβάσαι, μη στεναχωριέσαι. Δεν σας ξέχασα, κύριε, δεν σας ξέχασα. Το υπενθύμησα. Κύριε Πρόεδρε, από την αρχή συσπήρωση υπάρχει και άλλο θέμα εκτός ημερησίας που το έβαλε ο κύριος Κούκος. Για ποιο θέμα θέλετε? Για τον νόμο της, για την εκπαίδευση. Θέλετε να συζητηθεί, να βάλουμε θέμα αν πρέπει να συζητηθεί ή όχι? Ναι, έχουμε ένα ψήφισμα σχετικά με το νομοσχέδιο. Ψήφισμα, ωραία, ωραία. Βγάλετε το ψήφισμά σας λοιπόν. Δώστε το και στο γραφείο του Προέδρου να το μπορέσουμε να το κοινοποιήσουμε στους επικεφαλείς και στο τέλος να δούμε αν συμφωνούμε καλώς. Εάν δεν συμφωνούμε, δεν θα συμφωνήσουμε. Ωραία. Απλά να ξέρετε ότι και τα δύο ψηφίσματα τα έχουμε ανεβάσει στο chat. Αν κάποιος πατήσει το chat, θα μπορέσει να δει τη συνομιλία και τα δύο ψηφίσματα. Πάντως για την κεραία, εμείς συμφωνούμε. Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Περιμένετε, κύριε Κουτσιανά. Τι θα θέλατε για τη διαδικασία, για πείτε μου. Αρχικά να πούμε ότι συμφωνούμε οι συνάδελφοι να αναλάβουν χρέη επικεφαλής, επειδή ακριβώς ο επικεφαλής απουσιάζει. Βέβαια, θα θέλαμε αυτό να γίνεται σε κάθε συνεδρίαση. Γιατί παραδείγματος χάρη στην. Μάλλον δεν καταλάβατε. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δεν σημαίνει θα πάρετε επειδή θα λείπει ο επικεφαλής. Δικαστικά να σας απαντήσω. Μα ακούσατε τι ήθελα να πω. Σας έχω μάθει τόσα χρόνια, Παναγιώτη μου. Λέμε ότι συμφωνούμε με την πρότασή σας να υπάρχουν χρέη επικεφαλής, μόνο που αυτό θα θέλαμε να γίνεται σε κάθε συνεδρίαση. Δεν μπορεί να γίνεται τώρα και στην προηγούμενη συνεδρίαση που απουσίαζε ένας επικεφαλής, ο άλλος συναγωνιστής και συνάδελφος, να ζητάει και να σας έχω στείλει και email, κύριε Χαραλαμπόπουλε, το πρωί, να εκτελέσει χρέη επικεφαλής και να του λέτε ότι αυτό δεν γίνεται και δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Να σας απαντήσω. Συνάδελφοι, να εκτελέσουν χρέη επικεφαλής, αλλά να γίνεται σε κάθε πλέον συνεδρίαση στο βαθμό. Μα εγώ σας είπα για τη διαδικασία της ψηφοφορίας, το ναι ή όχι. Αυτό σας είπα. Να μην είναι, δεν λέω διαφορετικά. Δεν λέω να παίρνει τους χρόνους να μιλάει πρώτη φορά, να ξαναμιλάει δευτερολογία κτλ. Δεν λέω αυτό. Εγώ λέω στη σημερινή διαδικασία της ψηφοφορίας να ρωτάτε μια και λείπει ο επικεφαλής κάποιος άλλος συνάδελφος. Όχι, θα έχει όλες τις αρμοδιότητες του επικεφαλής. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είπα αυτό εγώ. Ο κύριος Ρήγας δεν θα μπορεί να κάνει δευτερομιλία. Όχι. Το συγκαταλήσαμε και την άλλη φορά. Όχι. Πάμε στο πρώτο θέμα. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ηλίους του 2020. Λοιπόν, ζητάμε την έγκριση. Μία ερώτηση θα ήθελα. Ερωτήσεις. Ο κ. Κουτσιανάς, άλλος. Ναι, και εγώ, κύριε Πρόεδρε. Ρήγας. Ο κύριος Ρήγας. Άλλος, όχι. Λοιπόν, κι άλλος ζήτησε το, και ο κύριος Χρόνης. Ναι. Ωραία. Θα με διευκόλυνε πάρα πολύ αν πατούσατε εκεί το χεράκι που λέμε. Το raise hand. Ποιο χεράκι να πατήσουμε? Εντάξει, μετά από το λεπτό. Πάνταγα πριν, κύριε Πρόεδρε, δεν μου δώσετε το λόγο, βέβαια. Λοιπόν, κύριε Κουτσιανά, έχετε το λόγο. Ναι. Η ερώτησή μου είναι η εξής.
στη σελίδα 2 όσον αφορά την, ως προς τα έξοδα, ως προς τη μείωση, στον κωδικό 1564-81-0011 προβλέπεται μία μείωση 25.000 ευρώ για προμήθειες τροφίμων και ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το κοινωνικό παντοπολείο. Με ποιο κριτήριο προτείνεται αυτή η μείωση? Και μία δεύτερη ερώτηση όσον αφορά τους νέους κωδικούς. Δεν είναι ευδιάκριτο ο τρίτος κωδικός, η περιγραφή του, που προβλέπεται αύξηση 74.400 ευρώ. Τι ακριβώς είναι, τι αφορά? Αυτά, αυτές είναι ερωτήσεις. Κύριος Ρήγας. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση στον πρώτο κωδικό, στους νέους κωδικούς που αναφέρεται στην επιχορήγηση από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των αγκών προστασίας των αδέσποτων μικρών ζώων. Αν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια πληροφόρηση, τι συγκεκριμένο αφορά το συγκεκριμένο κωδικός? Και ο κύριος Χρόνης. Κύριε Χρόνη, έχετε το λόγο. Ο κύριος Χρόνης. Ανοίξτε το λόγο. Κύριε Χρόνη, έχετε το λόγο. Δεν μου απαντήσατε για το ψήφισμα του περιβάλλοντος. Σας ζητάω το λόγο εδώ και τόση ώρα. Για το? Για το ψήφισμα που καταθέσαμε την προηγούμενη φορά για το περιβάλλον. Περιμένουμε μία απάντηση. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω τη στιγμή που δεν συμφωνήσατε. Δεν περνούσε το ψήφισμα. Δεν είχαμε καμιά ενημέρωση αν συμφωνούσε. Ποιες παρατάξεις δεν συμφωνούσαν? Ποιες παρατάξεις δεν συμφώνησαν? Να μας το πείτε. Κύριε συνάδελφε, η γραμματέας από το γραφείο του Προέδρου ενημέρωσε όλους τους επικεφαλείς. Νομίζω ότι ο κύριος Γκουτσιανάς ενημερώθηκε. Αν δεν κάνω λάθος. Αυτή την ενημέρωση έχω και πιστεύω με τις... Μισό λεπτάκι, κύριε Πρόεδρε, επειδή αφορά πλέον και προσωπικό, βεβαίως ενημερώθηκα και η ενημέρωση είχε να κάνει με το εξής, ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απεσύρει το θέμα γιατί ακριβώς ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Άρα δεν προβλέπεται το αίτημα της απόσυρσης. Και μάλιστα απάντησα ότι αυτή η απάντηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου είναι προσχηματική. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα έτσι πώς το βάζεις, αλλά η γραμματέας, εγώ έχω άλλη ενημέρωση ότι σας είπε δεν περνάει γιατί δεν έχει την πλειοψηφία. Ωραία, εσείς δεν περνάει, δεν ψηφίζετε σας. Είναι δίπλα μου εδώ. Αυτό μου λέει τώρα. Μην με βάζετε σε μια τέτοια διαδικασία. Καλώς. Είναι δίπλα μου ακριβώς και με ενημέρωσε πώς έγινε ενημέρωση. Σας είπα ότι η λαϊκή συσπήρωση καταψήφισε το πολυνομοσχέδιο. Η λαϊκή συσπήρωση καταψήφισε το πολυνομοσχέδιο. Κουτσιανά, νομίζω δόθηκε η απάντηση. Όχι. Δεν ενημερώνω και το σώμα. Δεν έχετε το μικρόφωνο. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Τι θα το κάνουμε τώρα? Δεν έχει τον λόγο. Νομίζω ότι ενημερώθηκε το σώμα, το ενημερώνω και όλα σας ενημερώσω κύριε Χρόνη, ότι δεν είχε την πλειοψηφία του σώματος για να περάσει αυτό το ψήφισμα το οποίο θέσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είχε την πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λεβίζου, έχετε το λόγο για να δώσετε απαντήσεις. Σε ό,τι αφορά την πρώτη σελίδα, στην ερώτηση που ετέθη για την επιχορήγηση για τα αδέσποτα, η αντιδήμαρχος, η κυρία Μιλιώνη, πριν έκανε μια ενημέρωση. Να σας πω ότι πρόκειται για μια έκτακτη επιχορήγηση. Από όσο είναι δυνατόν να θυμηθώ, είναι περί τις αρχές μέσα Απρίλη. Και αφορά και για τη στήρωση και για τροφή και για άλλες έκτακτες ανάγκες που τυχόν προκύψουν. Σε ό,τι αφορά τη μείωση για το κοινωνικό παντοπολείο, η προμήθεια εκτελείται κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και τέλος, στους νέους κωδικούς, σε σχέση με την έκτακτη προμήθεια ειδών και την αντιμετώπιση του κορονοϊού, αφορά στη συνολική, πέρασε και στην Οικονομική Επιτροπή νωρίτερα, στη συνολική προμήθεια για αντισηπτικά, μάσκες και γενικότερα είδη που πλέον είναι απαραίτητα για τους εργαζομένους στο Δημαρχείο μας.
και στις άλλες υπηρεσίες, έτσι. Ωραία. Έχουν τοποθετήσεις? Όχι. Εγκρίνεται ομόφωνα, κύριος Δελαμάγκας? Όχι. Κύριε Δελαμάγκα. Ο κύριος Δελαμάγκα. Δώσε το λόγο στον κύριο Μάγκα, σας παρακαλώ πολύ. Να είναι ανοιχτά. Κύριε Δελαμάγκα, ανοίξτε το μικρόφωνο σας, παρακαλώ. Για δύο λεπτά, εντάξει. Ναι, εγκρίνουμε. Ωραία. Ο κύριος Κάβουρας. Εγκρίνεται, κύριε Πρόεδρε. Εγκρίνεται. Κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ρήγας. Λευκό η Λαϊκή Ήπειρος. Ο κύριος Ρήγας, λευκό. Ο κύριος Κουτσιανάς. Εμείς το ψηφίζουμε, αν και έχουμε διαφωνήσει με τον προϋπολογισμό, η συγκεκριμένη αναμόρφωση, για τη συγκεκριμένη αναμόρφωση ψηφίζουμε ναι, όσον αφορά τους κόμματα. Ο κύριος Γεωργίου. Ψηφίζουμε όχι. Εγκρίνεται. Κατά πλειοψηφία. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των τιμών του τέλους κατάρρευσης κοινόχρησης των χώρων έως 31/12/2020 λόγω της πανδημίας του COVID-19. Έχετε δει το εισηγητικό. Τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτάκι. Ερώτηση. Δεν λέει κάτι το εισηγητικό, Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Κυρία Λεβίζου, που... Μάλιστα. Θα κάνετε μία εισήγηση, σας παρακαλώ. Θα κάνω μία συνολική ενημέρωση. Όπως γνωρίζετε, σε προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίναμε την απαλλαγή συμψηφισμού, την αναστολή για όσο διαρκούν τα μέτρα σχετικά με τον COVID σε ό,τι αφορά το τέλος κατάληψης κοινοχρήσης του χώρου. Πλέον σήμερα είμαστε σε θέση να προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μείωση της τιμής μονάδος του τέλους κατάληψης κοινοχρήσης του χώρου στα 50 λεπτά για όλες τις ζώνες στο τετραγωνικό μέτρο μέχρι 31/12/2020 και από 1/1/2021, εφόσον όλα είναι καλά, να επιστρέψουμε στην αρχική πρόβλεψη. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή το θέμα συζητείται κεντρικά από το Υπουργείο Εσωτερικών και είναι σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Ωστόσο, θεωρούμε κρίσιμο ότι θα πρέπει οι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι που έχουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο μας, να ελαφρυνθούν έπειτα από το σφοδρό πλήγμα που εδέχθησαν καθ' όλο αυτό το διάστημα. Η πρόταση λοιπόν είναι στα 50 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο για όλες τις ζώνες μέχρι 31/12/2020. Από 1/1/2021 επαναφορά στις κανονικές τιμές μονάδος. Αν έχετε κάποιες άλλες ερωτήσεις, σας ευχαριστώ. Ποιοι θέλουν να μιλήσουν? Ερώτηση, ο κύριος Κάβουρας. Θέτηση έχω εγώ και ερώτηση. Ο κύριος Κουτσιανάς. Ερώτηση. Ναι, ερωτήσεις. Ο κύριος Ρήγας. Γεωργίου. Και ο κύριος Γεωργίου. Ωραία. Κύριε Κάβουρα, έχετε το λόγο. Έχω τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε, σας το έχω πει. Ερωτήσεις. Κύριος Ρήγας, ερώτηση. Ναι, να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Ρήγα, έχετε το λόγο. Αν υπάρχουν άλλα μέτρα τα οποία εξετάζει η οικονομική υπηρεσία και ποια είναι αυτά ελάφρυνσης. Αντίστοιχα σαν και αυτό. Κύριος Κουτσιανάς, ερώτηση ή τοποθέτηση? Τοποθέτηση. Άλλος, μετά. Ο κύριος Γεωργίου, τοποθέτηση ή ερώτηση? Τοποθέτηση, ερώτηση. Αφήστε το μετά. Πάμε. Κύριε Κάβουρα, έχετε το λόγο, τοποθετείτε. Δεν θα απαντηθούν οι ερωτήσεις, κύριε Αντιπρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Έχετε δίκιο, κύριε. Θα απαντήσει, κύριε Αλεβίζου. Ωραία. Όπως γνωρίζετε, και βασικά θα ξεκινήσω από την ερώτηση που ετέθη, ο κύριος Δήμαρχος έκανε πριν μια αναλυτική ενημέρωση σε σχέση και με τα δημοτικά τέλη και με τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία
έχουμε επιληφθεί και έχουμε συναποφασίσει προκειμένου να υπάρχει σωστή κατανομή σε όλους τους δημότες μας. Αυτό που ήθελα να τονίσω όμως ότι είναι συμβολική αυτή η συμμετοχή όπως καταλαβαίνετε, ακριβώς επειδή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε πλήρη απαλλαγή, καθώς η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου προέβλεπε ότι μπορούμε να απαλλάσσουμε ή να συμψηφίσουμε με όσους έχουν καταβάλει για όσο διαρκούν τα μέτρα. Από ό,τι γνωρίζετε, προσεχώς από τη Δευτέρα ανοίγουν οι επιχειρήσεις αυτές, οπότε γι' αυτό προβαίνουμε στη λήψη αυτής της απόφασης, στην πρόταση της λήψης αυτής. Ωραία, πάμε στο τοποθετήσει. Ο κύριος Κάβουρας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά επιτρέψτε μου να πω κάτι, γιατί η αλήθεια είναι, εξ όσων γνωρίζω, τουλάχιστον μέσα στην περίοδο της πανδημίας δεν ξαναψηφίσαμε τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Το γεγονός ότι κάνουμε τις διαδικασίες μέσα στη τηλεδιάσκεψη δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει ο κανονισμός. Και όταν κάποιος συνάδελφος, στην προκειμένη περίπτωση εγώ, έχω ζητήσει το λόγο για το ζήτημα του προσωπικού, οφείλεται να του δώσει το λόγο να τεκμηριώσει για ποιο λόγο το λέει. Για να αναφερθώ στο συγκεκριμένο πάρα πολύ σύντομα, γιατί αν είχαμε δώσει το λόγο, δεν το συζητάγαμε τόσο. Ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι ανέφερα ότι ψήφισε, ωστόσο, επειδή θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι είπα, αυτό που είπα είναι ότι στο περασμένο συμβούλιο μας ενημερώσατε ότι διαφωνήσατε. Αυτό το πράγμα δεν αποτυπώνεται στα πρακτικά. Πολύ συγκεκριμένα και πολύ, με πολύ σαφήνεια. Και μάλιστα, επειδή με διέκοψε, το επανέλαβα και δεύτερη φορά. Αυτό για να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Τώρα, σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Όπως είδατε και στη διαδικασία των ερωτήσεων, έτσι, επειδή έβαλα το ζήτημα ξανά των δημοτικών τελών και είπα ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και στην πορεία και αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο θέμα, εμείς να πούμε βεβαίως ότι αντιλαμβανόμαστε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσει η τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά, δεν αναφέρομαι μόνο στο Δήμο Ηλίου, να λύσει τα μεγάλα διέξοδα τα οποία θα βρεθεί. Το επόμενο διάστημα θα βρεθούν οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικές οικονομίες, οι τοπικές αγορές. Αυτό είναι σαφές. Αυτό είναι η δουλειά της κυβέρνησης. Χρειάζονται μια σειρά από γενναία μέτρα στήριξης αυτών των ανθρώπων. Κάποια από αυτά έχουμε αναφερθεί και ως Δημοτικό Συμβούλιο και έχουμε τοποθετηθεί με ομόφωνο ψήφισμα, που αφορά τα ζητήματα των κατασχέσεων, τα ζητήματα της μείωσης των χρεώσεων από τις προμήθειες για ηλεκτρονικές συναλλαγές στις τράπεζες, για μια σειρά από πράγματα για τις χρεώσεις του διαδικτύου κλπ. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει, κατά την άποψή μας, να τεθούν και πρέπει να τεθούν με μεγαλύτερη, έτσι, με πιο εμφαντικό τρόπο, κατά την άποψή μας. Θεωρούμε μεγάλο εμπεγμό όλο αυτό το οποίο έγινε, για παράδειγμα, σε σχέση με τους επιστήμονες και όλο αυτό την ιστορία με τις τηλεκαταρτήσεις εσχής του είδους, τους οποίους έτσι στείλαν τους ανθρώπους μόνο και μόνο για να γίνει μια χαρισματική, ας πούμε, διανομή κερδών σε συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες είχαν φτιάξει τις πλατφόρμες από την οποία γινόταν τηλεκπαίδευση 80 εκατομμυρίων. Δηλαδή, από τη μία στερούμε αυτά τα χρήματα από την ενίσχυση των επιστημόνων και των ανθρώπων της παραγωγής και της αγοράς και από την άλλη τα χαρίζουμε στα ΚΕΚ κλπ. Ωστόσο, όμως, υπάρχουν μια σειρά από πράγματα τα οποία μπορούμε να πάρουμε και εμείς ως Δήμος. Σε αυτά θα σταθώ και αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος, ότι δεν πρέπει να στεκόμαστε, ρε παιδί μου, μόνο στο ζήτημα των δημοτικών τελών. Δεν είναι τόσο μεγάλο πια το ποσό το οποίο. Ωστόσο, εμείς λέμε ότι είναι ένα ποσό. Και όταν μιλάμε για αρκετούς μήνες, είναι ένα ποσό το οποίο δεν είναι μικρό για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν βρει πάρα πολύ δύσκολα. Και βεβαίως δεν θα λύσει το πρόβλημα εάν δεν αποτελεί κομμάτι μια συνολική στρατηγική. Και εμείς ως παράταξη, αυτό το οποίο έχουμε καταθέσει και δημόσια και το καταθέσαμε και σε μια τηλεδιάσκεψη που κάναμε με τον Εμπορικό Σύλλογο, είναι ότι στην παρούσα φάση, δεδομένου ότι δεν είμαστε σε μια συνθήκη κανονικότητας, είμαστε μέσα στη συνθήκη πανδημίας, είμαστε σε μια συνθήκη όπου ο προϋπολογισμός παραμένει ανεκτέλεστος σε πάρα πολλά κομμάτια του, ιδιαίτερα στο κομμάτι του πολιτισμού, έτσι, ή άλλων εκδηλώσεων, αθλητισμού, αθλητικών κλπ. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή μια σειρά από ανεδίκευτοι πόροι. Άρα, εμείς θα περιμέναμε να γίνει μια εκτεταμένη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, ώστε να ανακατευθύνουμε κονδύλια σε δύο ουσιαστικά τομείς που θεωρούμε ότι είναι κρίσιμοι σε επίπεδο προτεραιοτήτων. Αυτό το ένα είναι το προφανές, είναι το ζήτημα της κοινωνικής πολιτικής, γιατί θα ενταθεί το πρόβλημα το επόμενο διάστημα και οι πολίτες οι οποίοι θα έχουν ανάγκη από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα της ενίσχυσης τοπικής αγοράς, με μία μέρημνα κιόλας, αν το θέλετε, διασφάλισης και των θέσεων εργασίας.
Και αν μου επιτρέπετε και μια παρένθεση προς αυτό, που η κυβέρνηση σήμερα δεν προσπαθεί να διασφαλίσει θέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση επέλεξε να επιδοτήσει την ανεργία και όχι την εργασία στη δεδομένη περίπτωση, γιατί όταν επιδοτείς επιχειρήσεις, αν αυτές προχωρήσουν στην αναστολή και όχι να επιδοτήσεις την ίδια την εργασία ή τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων μέσα στις επιχειρήσεις, βάζοντας όμως τη ρήτρα να είναι υποχρεωμένοι να τους κρατήσουν, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια στρατηγική επιλογή να ενισχυθεί η ανεργία και όχι η εργασία. Δεύτερο πράγμα. Το προφανές. Αυτό το οποίο έχουν κάνει η μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων, απαλλαγή των δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν ή επλήγησαν μέσα σε αυτή την πανδημία τη λειτουργία τους ή επλήγησαν μέσα σε αυτή την πανδημία μέχρι το τέλος του έτους, ανάλογα δηλαδή με το θέμα που συζητάμε σήμερα, ενισχύοντας έστω και με αυτόν τον συμβολικό τρόπο αυτούς τους ανθρώπους, που ξαναλέω ότι κατά την άποψή μας δεν είναι συμβολικός. Τρίτο πράγμα, σε μία από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που περάσανε το προηγούμενο διάστημα, υπάρχει μία δυνατότητα να λάβουν οι Δήμοι μέσω των ΚΑΠ δάνειο, το οποίο θα αποπληρωθεί άτοκα μεταξύ 18 και 72 δόσεων. Αν γίνει μία σοβαρή μελέτη από το Δήμο αναφορικά με δαπάνες και έσοδα μάλλον, τα οποία θα χάσει κάνοντας κάποιες απαλλαγές από τους δημότες της πόλης, θα μπορούσε να γίνει ένα αίτημα για αυτό το δάνειο και θα μπορούσε αυτό να μετακυλιστεί, οι δόσεις δηλαδή, να μετακυλιστούν προς τους πολίτες. Με αυτή την έννοια θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη ρευστότητα, η οποία είναι απολύτως αναγκαία σε αυτή τη συνθήκη, και αντιλαμβάνεστε όσοι έχετε έτσι άποψη και από τις δικές σας ενδεχομένως δουλειές κλπ, ότι η ρευστότητα είναι απολύτως σημαντική μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Τέταρτο πράγμα το οποίο θεωρούμε, πέμπτο μάλλον, το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να τοποθετηθούμε ακριβώς για να διασφαλίσουμε ταυτόχρονα την ενίσχυση του διαθέσιμου κοινόχρηστου χώρου προς επιχειρήσεις οι οποίες αντιλαμβάνεστε ότι εστίασης, οι οποίες αντιλαμβάνεστε ότι θα θέλουν να αυξήσουν το χώρο τον οποίο καταλαμβάνουν στους κοινόχρηστους χώρους. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει αντιπαραθετικά με την παρουσία των πολιτών στους δημόσιους χώρους. Με αυτή την έννοια, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε το διαθέσιμο κοινόχρηστο χώρο. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Νομίζω ότι δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Υπάρχει τρόπος να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε προσωρινή πεζοδρόμηση οδών. Θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε εκπεριτροπής πεζοδρόμηση οδών σε ημέρες και ώρες που δεν είναι αιχμής. Δεν λέμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Όλοι έχουμε πάει σε ένα νησί τα καλοκαίρια που από κάποια ώρα και μετά ο κεντρικός δρόμος, συνήθως που είναι ο παραλιακός, κλείνει για να αξιοποιηθεί ως πεζόδρομος για τους πολίτες και ταυτόχρονα επεκτείνονται σε αυτό, σε ένα μέρος αυτού και καταστήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να ληφθεί μέρημνα για αύξηση του κοινόχρηστου χώρου, ακριβώς γιατί θα βρεθούμε σε μια συνθήκη όπου τα μαγαζιά της εστίασης θα διεκδικούν περισσότερο χώρο στην πλατεία και ταυτόχρονα, και απέδειξε νομίζω και η πανδημία πόσο απαραίτητος είναι ο κοινόχρηστος χώρος, ταυτόχρονα δεν θα διασφαλίζεται η πρόσβαση των πεζών στους πεζόδρομους, δεν θα διασφαλίζεται η πρόσβαση των ανθρώπων οι οποίοι τυχάνουν να κινούνται με ένα αμαξίδιο. Ρόνος, κύριε Κουσιανά, κύριε Καβουρά. Με συγχωρείτε, θα τελειώσω. Για να μην αναγκαστώ να πάρω δευτερολογία, αν μου επιτρέπετε, βέβαια εξαρτάται από τι θα υποθεί και στη συνέχεια, θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με έστω προσωρινή επίλυση του ζητήματος της στάθμευσης. Αυτό εκτιμούμε ότι μπορεί να γίνει με αξιοποίηση του προάβλιου χώρου του πρώτου δημοτικού σχολείου και του πρώτου γυμνασίου, τουλάχιστον για τις μέρες αυτές αιχμής, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ κλπ. Πρέπει να δούμε μήπως υπάρχει δυνατότητα, τουλάχιστον για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες των πολιτών, να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα βάουτσερ σε συνεργασία και με τον Εμπορικό Σύλλογο και να είναι εξαργυρώσιμο αυτό το βάουτσερ από εμπορικά καταστήματα της πόλης μας. Θεωρούμε ότι μπαίνοντας στη νέα, ας το πούμε, κάπως το έβαλε και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, στη νέα ψηφιακή εποχή, πρέπει να δούμε και την δημιουργία μιας ειδικής διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας εμπορίου, e-commerce, που θα μπορούν να εγγραφούν και να προβληθούν τα καταστήματα της πόλης μας. Δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι, κύριε Πρόεδρε, δώστε μου μία εξοικειωμένοι με αυτές τις τεχνολογίες. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι το να μπει ο Δήμος σε μια τέτοια
διαδικασία θα τους βοηθήσει ιδιαίτερα, γιατί το μένουμε ήλιον δεν μπορεί να είναι μία αφίσα ηλεκτρονική και ένα σύνθημα μέσα σε αυτή. Πρέπει να είναι μία συγκεκριμένη έτσι καμπάνια. Δύο τελευταία τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν. Αυτό το οποίο σας έχουμε καλέσει και στο παρελθόν, την ίδρυση ενός γραφείου ενημέρωσης για τον εξωσυνδικαστικό συμβιβασμό και τα κόκκινα δάνεια, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση, η οποία έχουμε μπροστά μας, θα υπάρξουν αρκετοί άνθρωποι που θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τα δάνειά τους. Και ένα τελευταίο, ότι πρέπει να δούμε και το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ιδιαίτερα καινοτόμο για το Δήμο μας, να λειτουργήσει σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς ένα γραφείο ενημέρωση και πληροφόρηση, ένα info point για τη συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρηματιών, οι οποίοι αναζητούν πληροφορίες για χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο τελευταίος άνθρωπος που έχει εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση, το ξέρετε, σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη είμαι εγώ. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή τη συνθήκη θα βγουν διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε αυτό είναι προγράμματα ΕΣΠΑ, είτε αυτό είναι μικροπιστώσεις, μια σειρά από πράγματα. Θεωρούμε αναγκαίο να φτιαχτεί ένα info point μέσα στο Δήμο, το οποίο θα αναλάβει να επιφορτιστεί το κομμάτι της πληροφόρησης για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη για αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και για την ανοχή. Ο κύριος Κουρτσιανάς έχει το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Αρχικά να πούμε εμείς ότι οποιαδήποτε βέβαια πρόταση συζητάμε σε αυτοδιοικητικό πλαίσιο δεν μπορεί να είναι πρόταση και δεν γίνεται, και νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι δεν μπορεί να είναι πρόταση λύσης. Άρα μιλάμε για πρόταση ανακούφισης. Όσον αφορά σχετικά με το εισηγητικό, επειδή εμείς θα σταθούμε πολύ συγκεκριμένα στο κομμάτι του τέλους κατάληψης κοινόχρησης των χώρων, έχουμε καταθέσει και αύριο θα γίνει πάλι, θα την αποστείλουμε μία προτινόμενη δέσμη μέτρων ανακούφισης των πολιτών, αλλά όσον αφορά το ζήτημα της κατάληψης των κοινόχρηστων χώρων, επιτρέψτε μου, ενώ συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Αντιδήμαρχος, ότι δεν μπορεί να γίνει απαλλαγή, την ίδια στιγμή όμως προτείνουμε τα εξής τρεις προτάσεις όσον αφορά το ζήτημα της κατάληψης κοινόχρηστων χώρων. Πρώτον, για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή, προτείνουμε για τους μήνες Μάρτι, Απρίλη, Μάιο, το συμβολικό αντίτιμο του 0,01 ευρώ. Αυτό είναι απαλλαγή στην ουσία. Και βεβαίως να υπάρξει μία μείωση, η οποία να είναι πολύ ηχηρή. Όσον αφορά τώρα τις επιχειρήσεις, τις λεγόμενες πληττόμενες, να υπάρξει μία μείωση του τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, η οποία θα είναι αντίστοιχη με το ποσοστό πτώσης του τζίρου τους. Και προτείνουμε αύξηση των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων σε όσους, και υπάρχουν συγκεκριμένοι, και θα πω με ονοματεπώνυμα, αύξησαν τον τζίρο τους αυτή την περίοδο. Ποιοι είναι? Τα μεγάλα υπερ μάρκετ. Οι τράπεζες. Εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Γιατί να μην αυξηθεί σε αυτές? Άρα προτείνουμε μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων η οποία θα έχει και το στοιχείο των κλιμακωτών τελών και την ίδια στιγμή εκτιμώ ότι θα είναι, επιτρέψτε μου, πιο πραγματική. Βεβαίως όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να φανταστώ αυτά που είπε ο προηγούμενος συνάδελφος. Είμαι ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή δανειοδότησης πρώτα απ' όλα. Από πού και ως πού να πάρει δάνειο ο Δήμος για αυτό το ζήτημα. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή δανειοδότησης. Ενώ είχαμε πει ναι στην ενεργειακή αναβάθμιση, είπαμε όχι στη δανειοδότηση. Δεύτερο, θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή στη διεύρυνση και την αύξηση των κοινόχρηστων χώρων. Τι εννοούμε με αυτό? Να πάρουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Πόσο μπορούν να αυξηθούν οι κοινόχρηστοι οι χώροι, κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, στους τρεις πεζόδρομους, στο κέντρο του Ηλίου? Εδώ, με την ήδη υπάρχουσα κατάσταση,
υπάρχει μια δυσκολία για τους συμπολίτες μας, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, να κάνουν μια διέλευση των τριών κεντρικών πεζοδρόμων. Να δούμε πού και σε ποια άλλα σημεία ίσως και ενδεχομένως να μπορεί να γίνει αύξηση, διεύρυνση των κοινόχρηστων χώρων. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μετατρέψουμε τα προάβλια των σχολικών μονάδων σε πάρκινγκ. Αυτό θα μπορούσε να αληθεί εάν η Δημοτική Αρχή είχε υιοθετήσει το αίτημά μας για Δημοτική Συγκοινωνία. Άρα εμείς όσον αφορά το ζήτημα της των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων αντιπροτείνουμε αυτά τα τρία σημεία. Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις μείωση του αντίστοιχου τέλους σε ποσοστό ανάλογο με την πτώση του τζίρου του, για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή, ειδικά για το τρίμηνο Μάρτιο-Απρίλιο-Μάη, το συμβολικό αντίτιμο του ενός λεπτού και αύξηση των τελών για τα σούπερ μάρκετ, τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Αυτά. Ο κύριος Ρήγας έχει το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω να πω καταρχήν ότι δεν μας εκπλήσει ούτε μας στενοχωρεί το γεγονός ότι δεν είναι σε γνώση του Δημάρχου οι διεκδικήσεις που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και σε σωματεία και σε φορείς και η λαϊκή συσπήρωση έχει στηρίξει όπου έχει βρεθεί ενάντια σε όλους τους άδικους φόρους που επιβάλλονται είτε μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, είτε οποιοδήποτε άλλου άδικου και αντιλαϊκού φόρου. Και βεβαίως αναδεικνύουμε πάντα και το ζήτημα των πολιτικών που εξυπηρετούν και πού πηγαίνουν αυτοί οι φόροι που πληρώνουμε και ποιος πραγματικά βγαίνει κερδισμένος και χαμένος από αυτή την υπόθεση. Προφανώς, και όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, είναι όλοι αναγνωρίζουμε ότι μιλάμε για ένα συμβολικές κινήσεις, αντίτιμο, κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην φαίνονται πολλά. Αλλά εμείς, σαν Δήμος, πρέπει να πάρουμε απόφαση αν θα είμαστε δίπλα στον πολίτη, ό,τι μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε, να κάνουμε το πάνω για να τον βοηθήσουμε, ή θα είμαστε πίσω από εγκυκλίους πράξη νομοθετικού περιεχομένου και αντιλαϊκούς νόμους και απλά θα λέμε ότι δεν προβλέπεται από την νομοθεσία αυτά τα οποία ζητάς. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει και μέτρα σαν και αυτό το οποίο προτείνεται σήμερα να πάρουμε και έχουμε εμείς σαν λαϊκή συσπήρωση καταθέσει και γραπτός ένα σύνολο δέσμευση μέτρων, το οποίο αφορούν βέβαια και τα τέλη κατάληψη, χρήσης κοινόχρηστων χώρων, έτσι, όπου συμφωνούμε που είναι πρόταση μάλλον και δικιά μας η απαλλαγή για τις καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους όλο το προηγούμενο διάστημα, την μείωση των τελών χρήσης του κοινόχρηστου χώρου για όλο το 2020, στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, το οποίο είναι ένα μέτρο και αυτό το οποίο προτείνεται, και πολλά άλλα τα οποία αφορούν και επαγγελματίες και και βέβαια και τους κατοίκους, οι οποίοι δεν είναι μόνο επαγγελματίες, είναι και οι κάτοικοι οι οποίοι θέλουν στήριξη. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει χάσει τη δουλειά του, υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει βγει σε αναστολή και ο κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να έχει τα στοιχειώδη. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα προτείνουμε την πλήρη απαλλαγή από τα τέλη χρήσης του κοινόχρηστου χώρου. Αυτό θα ήταν το πιο συμφέρον για τον κόσμο. Από εκεί και πέρα θα δούμε και θα στηρίξουμε και ανάλογα και με τη συζήτηση. Ο κύριος Γεωργίου έχει το λόγο. Κύριε Γεωργίου, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
Λοιπόν, καταρχήν τοποθετήθηκα και προηγουμένως και είπα ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να επιτρέψει κατάληψη των υπόλοιπων κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα υπέρ των επιχειρήσεων. Φαίνεται πως η Δημοτική Αρχή θα ακολουθήσει. Δεν έχουμε αντίρρηση να μειωθούν τα δημοτικά τέλη στους μικροεπιχειρηματίες οι οποίοι δουλεύουν το κατάστημά τους μόνοι τους χωρίς εργατικό προσωπικό. Ένα. Δεν βλέπουμε όμως ταυτόχρονα, γιατί λέτε ότι επλήγησαν οι επιχειρήσεις. Μόνον οι επιχειρήσεις επλήγησαν από την οικονομική κρίση που προϋπήρχε και έρχεται σαν κερασάκι στην τούρτα και η υγειονομική κρίση. Οι εργαζόμενοι δεν επλήγησαν. Οι άνεργοι δεν επλήγησαν. Οι υποαπασχολούμενοι δεν επλήγησαν. Αυτοί που δουλεύουν σε μαύρη εργασία και δεν φαίνονται πουθενά δεν επλήγησαν. Γιατί δεν δείχνεται την ίδια ευαισθησία για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στην κυριολεξία βογκάνε να βγάλουν την καθημερινότητά τους? Με αυτή την έννοια, εάν υποθέσουμε ότι πρόκειται να απαλλάξετε τους μικροεπιχειρηματίες που εργάζονται στο κατάστημα μόνοι τους, συμφωνάμε. Για τους άλλους όχι. Προτείνουμε όμως τα ίδια μέτρα να ληφθούν και για τους εργαζόμενους. Ανέφερε πριν ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Κουτσιανάς για κάποιον εργαζόμενο άνεργο, αν θυμάμαι καλά αναφέρθηκε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου που του κόψανε το νερό. Αυτός τι θέλει? Δεν θέλει βοήθεια. Δεν αναφέρεστε καθόλου σε αυτού του είδους τη βοήθεια. Με αυτή την έννοια το καταψηφίζουμε την πρότασή σας και ψηφίζουμε μόνο για τους μικροεπιχειρηματίες οι οποίοι εργάζονται στο κατάστημα μόνοι τους χωρίς εργατικό προσωπικό. Ευχαριστώ. Ωραία. Υπάρχουν δευτερολογίες? Κύριε Κάβουρα, έχετε το λόγο, αλλά αυστηρά ο χρόνος. Ναι, ναι, ναι. Απλώς να πω το εξής, ότι αντιλαμβάνεστε ότι... Συγγνώμη, είναι και ο κύριος Κουστιανάς. Εντάξει. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε μία πρωτολογία δεν μπορούμε να ανοίξουμε όλη την ατζέντα. Αντιλαμβάνεστε επίσης ότι όλοι μαζί ομόφωνα έχουμε ψηφίσει στο παρελθόν την ενίσχυση της χρηματοδότησης για την τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες. Και αυτό είναι το πρώτο και το κύριο. Και νομίζω ότι επειδή το θέμα είναι τέτοιο, δεν το επανέφερα, εν πάση περιπτώσει, ξεκινώντας την τοποθέτησή μου. Αυτό είναι σαφές. Ωστόσο, υπάρχουν και μια σειρά από πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα εξετάσουμε. Και απλώς πήρα το λόγο να διευκρινίσω το εξής. Επειδή έτσι αναφέρθηκε κάπως σκοπτικά από τον κύριο Κουτσιανά νωρίτερα. Προφανώς δεν λέμε να κάνουμε τους προάβλους χώρους των σχολείων πάρκινγκ. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι οι προάβλοι χώροι των σχολείων το έχουμε καταθέσει δημόσια και ως παράταξη. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν ακόμα και για ελεύθεροι δημόσιοι χώροι, για χώροι άθλησης, για τις γειτονιές. Και ότι όταν αυτοί παραμένουν κλειστοί τα απογεύματα, πρακτικά στερούμε δημόσιο χώρο από τους κατοίκους οι οποίοι ζουν γύρω τους. Ωστόσο, υπάρχουν δύο συγκεκριμένα σχολεία, τα ανέφερα ποια είναι αυτά, τα οποία θα μπορούσαν μέσα σε αυτή τη συνθήκη, σε συνδυασμό με μια πρόταση που κάναμε και η οποία αφορά την πεζοδρόμηση συγκεκριμένων κεντρικών δρόμων στο εμπορικό κέντρο της πόλης, να απαντήσουν και σε ένα ζήτημα το οποίο θα έχει να κάνει με την κυκλοφοριακή. Με το κυκλοφοριακό καθεστώς που θα υπάρχει στην πόλη. Εμείς λέμε ότι για να μην μπούμε στη διαδικασία να βρεθούν οι κάτοικοι απέναντι στα μαγαζιά της εστίασης που και οι δύο θα διεκδικούν ζωτικό χώρο, οι μεν για να περπατήσουν και οι δε για να εργαστούν, πρέπει ο Δήμος γενναία να πάρει μια απόφαση και να καταγράψει, και πραγματικά εμείς θα είμαστε παραγωγικοί σε μια τέτοια συζήτηση, να καταγράψει πιθανούς χώρους οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν ως πεζόδρομοι και ως δημόσιοι χώροι. Και αν θέλετε, και αυτό μπορεί να ανοίξει και δρόμους, γιατί εμείς θεωρούμε ότι με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση μπορεί να προκύψουν και χώροι οι οποίοι να αξιοποιηθούν σε μόνιμη βάση πια ως ελεύθεροι και δημόσιοι, και να μπορούν να αξιοποιηθούν ως ποδηλατόδρομοι, που είδαμε έτσι και τον κύριο Χατζηδάκη που από τη μία περνάει το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο, για το οποίο δεν μας είπατε ποιος καταψήφισε το ψήφισμα, και θα περιμένουμε, κύριε Πρόεδρε, να ακούσουμε ποιες παρατάξεις καταψήφισε το ψήφισμα. Σήμερα να λέει ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τη χρήση του ποδηλάτου, γιατί αυτό είναι έτσι φιλοπεριβαλλοντικό και ορθό για την ορθή λειτουργία, ας πούμε, των πόλεων.
Εμείς λέμε ότι αυτή είναι μια κουβέντα που θα πρέπει να ανοίξει πρώτα και κύρια στο δικό μας Δήμο και καταθέτουμε αυτή την πρώτη... Κύριε τελείωσε. Τελειώσαμε. Ο κύριος Κουστιανάς. Ναι, κύριε Πρόεδρε, εμείς θεωρούμε ότι η πρόταση εισηγητικά είναι ένα μέτρο το οποίο είναι οριζόντιου χαρακτήρα, αλλά που έχει περισσότερα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, γιατί δεν δείχνει ποιοι είναι οι πληττόμενοι και ποιοι κέρδισαν μέσα από αυτή την ιστορία. Γιατί πάντοτε σε μια κρίση κάποιοι χάνουν και κάποιοι κερδίζουν. Δεν γίνεται να χάνουν όλοι. Εμείς λέμε ότι αυτό χρειάζεται να φανεί. Γι' αυτό ακριβώς προτείναμε αυτά τα τρία συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία δείχνουν αυτό που αναφέραμε πριν. Ως εκ τούτου, εμείς δεν θα ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη εισήγηση, θα απέχουμε και θα απέχουμε γιατί ακριβώς υπάρχει έχει συμβεί στο παρελθόν, όχι από την Αντιδήμαρχο, έχει συμβεί όμως στο παρελθόν, να έχουμε καταψηφίσει κάτι για το οποίο εμείς είχαμε πολύ συγκεκριμένη πρόταση και επικοινωνιακά το πέρασε η διοίκηση ότι εμείς δεν θέλουμε την μείωση των τάδε ανταποδοτικών τελών ή δημοτικών τελών. Ευχαριστώ. Είμαστε στη διαδικασία της ψηφορίας. Κύριε Δελαμάγκα, ψηφίζετε? Ναι, ψηφίζουμε. Κύριος Κάβουρας. Το ψηφίζουμε, κύριε Πρόεδρε, ωστόσο έρχεται σε πακέτο με διάφορα άλλα που έχουμε τοποθετήσει κατά καιρούς. Κύριος Ρήγας, υπέρ. Υπέρ ο κύριος Ρήγας. Κύριος Κουτσιανάς. Απέχουμε. Απέχει. Ο κύριος Γεωργίου. Μετά. Όχι. Αφήνω το μικρόφωνο. Κύριε. Όχι. Όχι, εντάξει. Ούτω μεταξά δεν το πει δυνατά. Λοιπόν, κατά πλειοψηφία εγκρίνεται. Πάμε στο επόμενο θέμα. Μίσθωση κύματος για στέγαση του 1ου παιδικού σταθμού του Δήμου Ηλίου. Έχετε δει το εισηγητικό. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Πάμε στο τέταρτο θέμα, που είναι η λήψη απόφαση και έγκριση ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο Σύνταξη μελέτης κόμβου τυγών και ειδωμενέως. Υπάρχουν ερωτήσεις, έχετε δει το σχετικό, ψηφίζετε ομόφωνα. Μία. Ο κύριος Κάβουρας. Μία έτσι πολύ, πολύ σύντομα. Ο κύριος Ρήγας. Όχι, όχι, για την ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κάβουρας έχει το λόγο. Θα ήθελα μία έτσι, αν υπάρχει έτσι λίγο πληρέστερη ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, επειδή ο συγκεκριμένος κόμβος, εν πάση περιπτώσει, είναι απόλυτα αναγκαίος, υπάρχουν καθημερινά σχεδόν τροχαία ατυχήματα κλπ. Αν υπάρχει έτσι κάποια ενημέρωση και κάποια εκτίμηση δεδομένου έτσι του θέματος, πότε θα ολοκληρωθεί μια διαδικασία εκεί να διευθετηθεί λίγο η κατάσταση με το κυκλοφοριακό, γιατί κάθε μέρα πραγματικά ο κύριος Πανίτσας, έτσι από την παράταξη, ο δημοτικός σύμβουλος που εργάζεται εκεί κοντά μου, μεταφέρει ότι κάθε μέρα σχεδόν υπάρχει και ένα έτσι χοντρό ατύχημα. Κυρίως έτσι στο σημείο που είναι η στάση των λεωφορείων που το προσπερνάνε και γίνονται διάφορα. Θα ήθελα έτσι αν γίνεται μια ενημέρωση. Ωραία. Κύριε Φερεντίνο, ο κύριος Αντιδήμαρχος έχει το λόγο. Καλησπέρα και πάλι. Δυστυχώς δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για την ευτυχή κατάληξη του κόμβου. Δεν έχει εγκριθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Υποπτευόμενες φορές είναι η Διεύθυνση Οδικών Υπηρεσιών του Υπομεδή. Ο αρμόδιος είναι ένας καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο οποίος, ενώ επανειλημμένος ομελητητής, έχει πάει προτάσεις όσον αφορά τον κόμβο και αναφέρω συγκεκριμένα, υπήρχε ο κυκλικός κόμβος, ζητήθηκε να αυξηθεί λίγο το οδόστρωμα ώστε να αντιμετωπιστούν κάποιες προδιαγραφές που ήθελε ο κύριος καθηγητής. Ο ομελητής έκανε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Πήγε στην Επιτροπή, δεν πέρασε, δεν εγκρίθηκε. Στη συνέχεια μας προτάθηκε να πεζοδρομήσουμε την οδό Χαριλάου Τρικούπη ώστε να υπάρχει
να υπάρχουν προδιαγραφές που ήθελε η Επιτροπή. Κάναμε καινούργια μελέτη, ο μελετητής έκανε καινούργια μελέτη και έβαλε μέσα στο μοντέλο του τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Ωστόσο, η τελευταία πληροφορία που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ότι και πάλι η Επιτροπή δεν δέχτηκε την κατασκευή του κόμβου, παρά μόνο αν υπάρχει κόμβος σε συνδυασμό με φωτεινό σηματοδότη. Εμείς την όλη διαδικασία την κάναμε για να αποφύγουμε τους σηματοδότες, να υπάρχει μια ροή συγκεκριμένη. Το έχουμε δει με μεγάλη προσοχή η υπηρεσία μαζί με τον μελετητή που είχε αναλάβει την υπόθεση. Ωστόσο, η Επιτροπή μας οδηγεί στο να δημιουργήσουμε ένα κόμβο με σηματοδότες. Το επόμενο που έχουμε να κάνουμε και τελευταίο βήμα είναι να κλείσουμε ένα ραντεβού μαζί με τον ίδιο τον καθηγητή και να πάμε να το δούμε, τουλάχιστον εγώ έχω πρόθεση να πάω να το δω και να του εξηγήσω, γιατί ενδεχομένως να μην γνωρίζει την περιοχή, εμείς την γνωρίζουμε και τη ζούμε καθημερινά, όπως είπε σωστά και ο κύριος Κάβουρας, να του εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι μια υπόθεση που μας ταλανίζει για 2 και πλέον χρόνια. Ωραία, πάμε στη διαδικασία της προφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Κύριος Ρήγας. Και από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Απέχετε. Ναι, απέχουμε να το δικαιολογήσω. Όχι, δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν υπάρχει δικαιολογία. Καλά, εντάξει. Δεν υπάρχει δικαιολογία του ψήφου. Εντάξει, ομόφωνα. Όχι, ομόφωνα αποχή. Απέχετε. Η αποχή είναι, δεν με τέλειες ψήφους, κύριε Ρήγα. Εντάξει. Πάμε στο πέμπτο θέμα. Λήψη απόφασης πρώτων για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο Απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στις πόλεις της απαλωτρίωσης ακινήτου του οικονομικού τετράγωνου 524 περιοχής Αγίου Φανερίου του Δήμου μας. Και δεύτερο, για την καταβολή δικαστικής δαπάνης της εν λόγω απαλωτρίωσης. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, ομόφωνα? Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Να ρωτήσετε, κύριε Γεωργίου. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Υπάρχει ένα επίπεδο που προφανώς θέλετε να το κάνετε πλατεία. Είναι έτσι? Ερωτώ, είναι έτσι? Να απαντήσει ο κύριος Αντιδήμαρχος, κύριος Φερεντίνος. Έχει την καλοσύνη να επαναλάβει την ερώτησή σας. Λέω, υπάρχει ένα οικόπεδο που προφανώς θέλετε να το κάνετε πλατεία. Η περίοικη της πλατείας θα την πληρώσουν την πλατεία ή δεν έχουν καμία... Η αποζημίωση αφορά αποκλειστικά το Δήμο. Δεν έχει καμία υποχρέωση κανένας κάτοικος στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ωραία. Είναι το υπόλοιπο του τμήματος των Φινίκων, της πλατείας των Φινίκων. Ωραία. Ένα τμήμα έχει μείνει και αυτό πληρώνεται. Και πληρώνεται. Ωραία. Ομόφωνα. Ναι. Ομόφωνα. Πάμε στο έκτο θέμα. Διαβίβαση εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την έγκριση, χορήγηση, παράταση και τροποποίηση παραθύνου 3877-58 του 2019 συμφωνητικού της υπηρεσίας παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας ΣΒΑΚ του Δήμου Ηλίου. Έχετε δει το εισηγητικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Ερώτηση, κύριε. Ερώτηση. Ποιος θέλει να ρωτήσει? Ρήγας. Ο κύριος Ρήγας. Ναι, Ρήγας έχει το λόγο. Επειδή μέσα το εισηγητικό αναφέρεται σε ένα σχετικό το οποίο δεν το έχουμε, αν μπορούσαμε να έχουμε μια εξήγηση, δύο λόγια σχετικά με την παράταση κτλ. Ωραία, ο κύριος Φερετίνος έχει το λόγο. Ναι. Επειδή το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας προϋποθέτει διαβουλεύσεις με τις φορείς. Είχε γίνει το πρώτο στάδιο, υπήρχε μια διαβούλευση. Οφείλω να ομολογήσω όχι με ιδιαίτερη επιτυχία. Η δεύτερη λοιπόν διαβούλευση που έχουμε σκοπό να κάνουμε είναι με όλες τις φορείς, με ΟΑΣΑ, με σχολεία, με εμπορικό σύλλογο. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι λίγο δύσκολο να γίνει τώρα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε να συνεδριάζουμε με τηλεδιάσκεψη, είναι δύσκολο όμως με τις φορείς να γίνει κάτι τέτοιο. Και για να υπάρχει συμμετοχή, γι' αυτό δίνουμε μια παράταση ώστε να μπορεί να γίνει διαζώσεις η όλη διαδικασία. Αυτό είναι μόνο. Δεν ακούγεσαι, Πρόεδρε? Δεν ακούγεσαι. Ναι.
Πάμε στο 7ο θέμα. Λήψη απόφαση για την ένταξη δαπάνη στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ. Έχετε δει το εισηγητικό. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Έτσι είναι 4 εισηγητικά για το σχέδιο της ΣΑΤΑ. Πάμε στο 8ο θέμα. Λήψη απόφαση για θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ. Έχετε δει το εισηγητικό. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Στο 9ο. Θέμα ελαιοτομία ημί δέντρων σε διάφορα σημεία του Δήμου. Υπάρχει το εισηγητικό, το έχετε δει, υπάρχει αρμόδια επιτροπή που έχει αποφασίσει, εγκρίνεται. Πάμε στο 10ο θέμα, είναι τροποποίηση παραθμού 198 κάτω του 2019 και η απόφαση η άλλη είναι 200 κάτω του 2019. Εδώ αφορά σε δύο επιτροπές που ήταν ο κύριος Καλογερόπουλος, ήταν ο διευθυντής της καθαριότητας, συνταξιοδοτήθηκε και πρέπει να οριστούν άλλοι εργαζόμενοι. Στην πρώτη επιτροπή ορίζεται, προτείνεται η κυρία Γαλάνη Ευαγγελία και στη δεύτερη επιτροπή ο Κωνσταντόπουλος ο Ιωάννης. Ομόφωνα. Όχι από την Ιταλική Σπίνηση. Λοιπόν, πάμε και στα θέματα εκτός. Ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν. Το πρώτο έχει να κάνει καθορισμός κριτηρίων επιλογής δικαιούχων του προγράμματος διασφάλιση ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος μέσω έξυπνων μετρητών για την εξωτερική διαβίωση σε άτομα με εισοδήματα κάτω από το όριο της στόγιας. Έχετε δει το εισηγητικό. Ομόφωνα. Ερώτηση. Μάλιστα. Για να δω. Κύριος Κουτσιανάς. Κύριος Κουτσιανάς, έχει το λόγο. Ναι. Σχετικά με το εισηγητικό, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Για ποιο λόγο λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία και μάλιστα τόσο υψηλά, δηλαδή μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 80.000 ευρώ. Ουσιαστικά, αυτά είναι κριτήρια ένταξης ή κριτήρια αποκλεισμού. Θα μιλήσω και στην τοποθέτηση. Είναι κριτήρια ένταξης. Η ερώτησή μου είναι για ποιο λόγο λαμβάνονται τόσο υψηλά περιουσιακά στοιχεία. Οκ. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, αυτό που έβαλε ο κύριος Κουσιανάς, έχουμε σκεφτεί το εξής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν με μία ακίνητη περιουσία, αλλά τελικά στα χρόνια της κρίσης αυτή η ακίνητη περιουσία ποτέ δεν τους έδωσε ένα εισόδημα χωρίς να δίνει εισόδημα. Ο λόγος για τον οποίο λοιπόν εμείς προτείνουμε να γίνεται αυτό. Συγγνώμη. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο εμείς προτείνουμε να λαμβάνονται υπόψη μέχρι 80.000 ακίνητη περιουσία είναι ότι ναι μεν μπορεί να έχει κάποιος ακίνητη περιουσία που δεν μπορούσε να την εκποιήσει για να πληρώσει το ηλεκτρικό ρεύμα. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει άλλα εισοδήματα και πρέπει να ζήσει χωρίς να είναι συνδεδεμένος με το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το βάλαμε αυτό το κριτήριο, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν περιουσιακά στοιχεία, αλλά δεν έχουν καμία αξία, καμία ρευστότητα για να αντιμετωπίσουν τις άμεσες ανάγκες. Αντιλαμβάνομαι. Να κάνω άλλη μια ερώτηση, επειδή δεν είναι απάντηση. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Δημαρχέ. Τοποθετήσεις. Δεν υπάρχει. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Γιατί ερωτήσεις έγιναν. Ωραία. Να ρωτήσετε, κύριε Μουσάνη. Κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται σε κάποια πράγματα να είμαστε λίγο ελαστικοί, γιατί παραδείγματος χάρη
από κάτω από το σπίτι μου πέρασε κάποιος που είχε δυνατή ένταση. Στο... Και δεν άκουσα τι είπε ο Δήμαρχος ακριβώς. Εντάξει κύριε Κουτσιανά, σας δώσαμε το λόγο. Εντάξει. Επαναλάβω. Δηλαδή τι να τοποθετηθώ, να τοποθετηθώ σε μια απάντηση που δεν άκουσα, δεν την άκουσα. Επαναλάβω. Ωραία, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, είπα κύριε Συνάδελφε, είπα το εξής. Ότι πολλοί άνθρωποι κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης αυτή τη δεκαετία είχαν ακίνητη περιουσία, αλλά δεν είχαν καμία ρευστότητα. Δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις βασικές τους ανάγκες. Τους έχουν χωρίς ρεύμα, η οικογένειά τους είναι χωρίς ρεύμα. Και λέμε λοιπόν ότι με μια περιουσία με αυτού που περιγράψαμε, να έχει τη δυνατότητα, εάν τα έσοδα του είναι 6.000 κάτω, έτσι, να μπορεί να μπει στο πρόγραμμα αυτό. Με την ευκαιρία λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτός ο καθορισμός των κριτηρίων που συζητάμε σήμερα, της επιλογής των δικαιούχων του προγράμματος τη διασφάλιση ελάχιστης εγγυημένης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των έξυπνων μετρητών για την αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας. Και εδώ παρακαλώ πολύ σημειώστε ότι το όριο της φτώχειας εμείς, σαν κοινωνική υπηρεσία, το προσδιορίζουμε στις 6.000, πολύ πιο υψηλό, τρεις φορές επάνω από αυτό το ποσό που προσδιορίζει το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας της Πρόνοιας, μάλλον, για να βάλει, έχει βάλει όριο το 2.000. Εμείς λέμε το 6.000. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το κλιμακώνουμε ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας, δηλαδή για κάθε άτομο, προστίθενται και 1.000 ευρώ το μήνα επιπλέον και όταν πρόκειται για άτομο με αναπηρία, 1.200 ευρώ. Για τα περιουσιακά στοιχεία ισχύει αυτό που είπα, ότι υπήρχαν πάρα πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν τις βασικές τους ανάγκες. Και γι' αυτό λέμε, αν είχε την ατυχία και έχει ένα ακίνητο σαν αυτό που περιγράφουμε, να μπορεί να εξυπηρετηθεί, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του, αφού τα έσοδά του είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Μετά θα γίνει σύσταση επιτροπών και οπωσδήποτε θα είναι διαπαραταξιακές οι επιτροπές αυτές, όπου θα αξιολογούν τα άτομα αυτά, τα δικαιολογητικά περιγράφονται, τα οποία πρέπει να προσκομίζουν, οι προϋποθέσεις περιγράφονται ότι εκτός από τον έξυπνο μετρητή που τοποθετούμε και δίνουμε ελεγχόμενη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και η προτινόμενη είναι 300 κιλοβατόρες το μήνα, έχουμε υπολογίσει ότι αυτό χρειάζεται για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Στη συνέχεια προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσουμε την απαλλαγή από δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη αυτών των νοικοκυριών, ενώ παράλληλα ζητάμε από την πολιτεία να απαλλάξει και από τους άλλους φόρους που, αν θυμάστε, σε ερωτήσεις που έγιναν, που μου δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξω το σκεπτικό με το οποίο θεωρούμε ότι δεν πρέπει τα νοικοκυριά αυτά να επιβαρύνονται. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι οι δικαιούχοι αυτού του προγράμματος διασφάλισης της ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος μέσω των έξυπνων μετρητών προτείνονται, εκτός από το να απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη, να απαλλάσσει η πολιτεία από το φόρο προστιθέμενης αξίας, από τα δικαιώματα παροχής που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς. Σας έλεγα και κάποια άλλα δικαιώματα που τελικά τριπλασιάζουν περίπου το λογαριασμό. Άρα λοιπόν εμείς θα έχουμε σαν Δήμος να αναλάβουμε την δαπάνη της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος για την αξιοπρεπή διαβίωση αυτών των ανθρώπων. Θεωρώ ότι είναι υψηλότατη κοινωνική πρόταση αυτή.
θεωρώ τύχη ότι μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή η πρώτη απόφαση, όπως βλέπετε στην αρχή του εισηγητικού μας, η απόφαση 216 ήταν του 2012 και από τότε μέχρι σήμερα καταβάλουμε προσπάθειες για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το θέμα. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου μέσα σε αυτό το μνημόνιο προβλέπεται και η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ σε συνδυασμό, επιτρέψτε μου να πω, ξέρετε ότι δεν έχω καμία σχέση με το θέμα των κομμάτων τα οποία στήριξαν αυτή την υπόθεση, αλλά πρέπει να πω όμως ότι ο βουλευτής κύριος Αρσένης Κρήτων του Μέρα 25, του κόμματος Μέρα 25, έφερε το θέμα στη Βουλή και προς τιμήν του ο αρμόδιος υπουργός, προς τιμήν του, ευαισθητοποιήθηκε, αμέσως έδωσε οδηγίες στην ΔΔΕ και μέσω των συνεργατών του και το θέμα προχώρησε και έχουμε τη διαβεβαίωση ότι μπορεί να ξεκινήσουμε πιλωτικά να το εφαρμόσουμε εδώ και εύχομαι πραγματικά αυτό να πάρει έκταση ώστε να εξυπηρετηθούν όλες αυτές οι οικογένειες που ζουν στο σκοτάδι. Και για να έχετε μία εικόνα τι συμβαίνει στην πόλη του Ηλίου, με αφορμή τις αιτήσεις που έγιναν για το κοινωνικό τιμολόγιο, που πολύ λίγοι είχαν τις προϋποθέσεις, ενώ αρκετοί δεν τις είχαν τις προϋποθέσεις να μπουν σε κοινωνικό τιμολόγιο, κοινωνικό τιμολόγιο δηλαδή που θα πληρώνουν, δεν μιλάμε για αυτό το πρόγραμμα που προτείνουμε εμείς που θα αναλάβει την πληρωμή της κατανάλωσης ενέργειας ο Δήμος. Οι οικογένειες αυτές ήταν συνολικά 77. Και τώρα λέμε να διαλέξουμε με τα κριτήρια που βάζουμε τις 10 πρώτες οικογένειες από αυτές τις 77, να δούμε πώς θα πάει πιλωτικά και να το επεκτείνουμε. Βεβαίως, μέσα στα 77 αιτήματα, εννοείται ότι δεν ήταν όλοι δικαιούχοι. Είχαμε περιπτώσεις όπου ήταν άνθρωποι με υψηλά εισοδήματα και τα είχαν κρύψει και αυτό το βρήκε η υπηρεσία και έτσι λοιπόν δεν τους πέρασε το κοινωνικό τιμολόγιο. Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται έλεγχος, γιατί θεωρώ ότι οι πραγματικοί δικαιούχοι πρέπει να απολαμβάνουν αυτών των υπηρεσιών, θα γίνεται έλεγχος και θα βάζουμε στο πρόγραμμα τους δικαιούχους με τις οικογένειές τους ώστε να έχουν μία αξιοπρεπή διαβίωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, θέλει να... ο κύριος Ρήγας, άλλος. Και εγώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριος Κουτσιανάς. Ωραία. Ο κύριος Κουτσιανάς έχει το λόγο και μετά ο κύριος Ρήγας. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, δόξα. Έχω το λόγο. Ναι. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι... μας βρίσκει σύμφωνους μία αντίληψη που... γιατί έχει υποθεί και σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια. Όντως, εδώ γίνεται μία αδικία από τους νόμους συντελείται μία αδικία. Δηλαδή, συμπολίτες μας οι οποίοι είναι άνεργοι, οι οποίοι έχουν μηδενικό εισοδηματικό κριτήριο, αλλά έτυχε να έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία, να μην εντάσσονται στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να ελέγξουν αν από αυτή τη μεγάλη ακίνητη περιουσία προκύπτει έσοδο. Και βεβαίως μιλάμε για εκείνες τις περιπτώσεις που δεν προκύπτει έσοδο. Έτσι. Λοιπόν, βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο σωστά ο Δήμαρχος είπε ότι μας απασχολεί
τα τελευταία 8 χρόνια. Και βέβαια εμείς, όπως και άλλες δημοτικές κινήσεις και δημοτικοί σύμβουλοι, νυν και πρώην, ήταν και στο δρόμο και ήμασταν και από την πλευρά εκείνων που κάναμε και επανασυνδέσεις κομμένων ρευμάτων, γιατί συνεχίζονται οι λεγόμενες επιθέσεις εργολάβων σε σπίτια τα οποία πάνε να κόψουν ρεύματα. Μάλιστα πριν ένα μήνα είχα ενημερώσει τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής για μια τέτοια περίπτωση. Εμείς συμφωνούμε βάζοντας τις εξής δύο προτάσεις επιπλέον. Αν μπορούν να διευρυνθούν τα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή, εάν κατάλαβα καλά, γιατί ξανά είχα ένα περίεργο ήχο από κάτω, ένας συμπολίτης μας, ο οποίος έχει μηδενικό εισοδηματικό κριτήριο, αλλά έχει ακίνητη περιουσία 100.000 ευρώ, μπορεί να ενταχθεί ή δεν μπορεί να ενταχθεί. Αυτό δεν... εάν δεν μπορεί να ενταχθεί, να διευρύνουμε αυτό το κριτήριο. Και η δεύτερη πρότασή μας είναι για τη σύσταση επιτροπής. Εμείς προτείνουμε να υπάρχει και να μπορεί να εκπροσωπηθεί όλες οι δημοτικές παρατάξεις στην Επιτροπή για την Εξέταση των Αιτήσεων, ακόμα και εκπρόσωποι των παρατάξεων που δεν προϋποθέτει να είναι δημοτική σύμβουλη. Αρκεί να οριστούν επίσημα από τις δημοτικές παρατάξεις. Αυτά. Το λόγο έχει ο κύριος Ρήγας. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να πω καταρχήν ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το θέμα της ενεργειακής φτώχειας και ουσιαστικά είναι μια άλλη μεγάλη απόδειξη κοινωνικών αντιθέσεων ασυμφιλίωτων που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία, οι οποίες μας αναγκάζουν τη στιγμή που από τη μια συζητάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για εξορίξεις υδρογων ανθράκων, για ενεργειακούς αγωγούς και από πού θα περάσουν και ανταγωνισμούς, από την άλλη να υπάρχει κόσμος ο οποίος να πρέπει να επιδοτηθεί για να κάνει τα βασικά. Δηλαδή να ζεστάνει το νερό του, να ζεστάνει το φαγητό του, να έχει ένα φως στο σπίτι του. Νομίζουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο ο κόσμος που μας παρακολουθεί, αλλά και γενικότερα πρέπει να το σκεφτεί για να βγάλει και συμπεράσματα ουσιαστικότερα για τις πραγματικές αιτίες. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή πάμε να ανακουφίσουμε τα αποτελέσματα των προβλημάτων χωρίς όμως ουσιαστικά να αντιμετωπίζουμε το κύριο πρόβλημα. Εμείς είμαστε θετικοί στο μέτρο αυτό και στην προσπάθεια αυτή που γίνεται. Το μόνο το οποίο έχουμε να επισημάνουμε είναι όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι αρκετά χαμηλά με βάση και την οικονομική κατάσταση του κόσμου, η οποία συνεχώς επιδεινώνεται. Μιλάμε δηλαδή για οικογένειες οι οποίες θα πρέπει να έχουν γύρω στα 600 με 500 συνολικά ευρώ εισόδημα το μήνα, έτσι, που προφανώς πρέπει να ενισχυθούν πρώτες, αλλά υπάρχει και πολλής άλλος κόσμος ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα που ίσως να μην αποτυπώνονται μόνο στο εισόδημά του. Και ελπίζουμε ότι στο μέλλον αυτό θα μπορέσει να διευρυνθεί και να ανακουφίσει ακόμα περισσότερους συμπολίτες. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Μαρκόπουλος και τελειώνουν. Ακούτε, κύριε Πρόεδρε. Σε ακούμε, κύριε Μαρκόπουλε. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα το οποίο συζητάμε είναι υψής της σημασίας για το Δήμο μας και φανερώνει την ευαισθητοποίηση του Δήμου και του Δημάρχου απέναντι σε καινοτόμες λύσεις, όπως είναι αυτή που θα καταδείξει αφενός ότι ο Δήμος Ηλίου μπορεί να προβεί σε τέτοιες είδους δράσεις που έρχονται από το μέλλον και αφετέρου ότι έχει κοινωνική ευαισθησία.
η ιδέα αυτή του κυρίου Δημάρχου αγκαλιάστηκε από το Πανεπιστήμιο του ΠΑΔΑ, της Δυτικής Αττικής, αποτέλεσε αντικείμενο πολλών συσκέψεων και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Γι' αυτό θα παρακαλούσα και εγώ από την πλευρά μου όλες οι παρατάξεις να συνενέσουν, διότι είναι ένα έργο το οποίο θα αποτελέσει ορόσημο για το Δήμο, αλλά και για όλη τη χώρα, γιατί κανένας άλλος Δήμος πράγματι δεν έχει εφαρμόσει αυτή την καινοτόμα δράση. Σας ευχαριστώ. Πάμε στη διαδικασία της πληροφορίας. Εγκρίνεται. Ναι. Ομόφωνα, ε. Ομόφωνα. Θέλω να ενημερώσω το... Κύριε Πρόεδρε, κλείσατε το μικρόφωνο σας. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ενημερώσω το σώμα της στο δεύτερο θέμα, να μπει και ως προσθήκη, ότι όσοι έχουν πληρώσει πριν την πανδημία θα γίνει συμψηφισμός. Να γραφτείς πρακτικά, παρακαλώ. Το δεύτερο θέμα. Έγινε σε σύναυση και όρμα σχεδίου δεύτερη τροποποίηση παράταση προγραμματική σύμβαση μεταξύ τη Περιφέρεια Αττικής και του Δήμου Ηλίου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο Πολυδύναμο βιοκλιματικό κέντρο για την ανάρτηση δομών κοινωνική φροντίδα στο Δήμο Ηλίου. Έχετε δει το συγκριτικό, εγκρίνεται. Ομόφωνα. Τώρα, έχουν μπει δύο ψηφίσματα, το ένα ψήφισμα από τη Λαϊκή Συσπήρωση Ηλίου σε ό,τι αφορά για την κεραία κινητής τηλεφωνίας στην οδό Σύρου 17. Να κάνω μια διευκρίνηση. Το έχετε πάρει όλες οι παρατάξεις, οι επικεφαλής τουλάχιστον. Εμείς, αν εξαλειφθεί αυτό εδώ πέρα που λέει για το Δήμο Περιστερίου, δεν έχουμε λόγους. Να κάνω μια διευκρίνηση μόνο. Μην το είδε και σε παρένθεση γι' αυτό, καταλάβατε. Ναι, μπήκε σε παρένθεση διότι διάφορες υπηρεσίες δώσαν άδεια. Μία εξ αυτών ήταν και η υπηρεσία δόμησης του Δήμου Περιστερίου. Αλλά συγκεκριμένα αναφέρει τυχόν ευθύνες που μπορεί να φέρουν οποιοσδήποτε υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά δεν εντάξει, είναι... Εμείς λέμε για όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το κρίσιμο... Εκεί. Εντάξει. Αλλά ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι. Μία παρατήρηση. Μπορώ. Δεν έχω. Ακούγες. Ακούγομαι. Έχει το λόγο, ναι, κύριε. Αρχικά συμφωνούμε. Απλά όσον αφορά εκεί που λέει για το Δήμο Περιστερίου, η δική μας ενημέρωση είναι για τη Σύρου 17, είναι ότι ο Δήμος Περιστερίου σαφέστατα δεν περνάει η έγκριση ή η μη έγκριση από το Δήμο. Οφείλει όμως ο Δήμος να έχει το λεγόμενο φάκελο με όλα τα απαραίτητα, το οποίο απουσιάζουν διάφορα έγγραφα. Αυτό είναι ευθύνη του Δήμου να το έχει και να το βρει. Αυτά. Ωραία. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Λοιπόν, κύριοι, όπως είναι γνωστό, όλοι οι οργανισμοί αυτοδιοίκησης και όλοι οι φορείς δημοσίου λειτουργούν με βάση τον νόμο. Στις υπηρεσίες, λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση κανένας. Όταν μιλάτε για Δήμο Περιστερίου, αφήνετε να είναι. Ενώ δεν είναι. Οι υπηρεσίες του Δήμου Περιστερίου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες από τον νόμο, να εκδώσουν αυτή την πολεοδομική άδεια, εξέδωσαν με βάση τον νόμο την πολεοδομική άδεια. Ποιος μπορεί να εμποδίσει αυτούς τους εργαζόμενους να εφαρμόσουν τον νόμο? Αυτό είναι το νόμο. Εμείς πρέπει να αγωνιστούμε, αλλά αυτό τον νόμο. Οι υπαλλήλοι είναι υποχρεωμένοι να τον εφαρμόσουν. Γι' αυτό λέμε δεν πρέπει να γίνει αυτό το τελευταίο. Διότι αφήνεται να εννοηθεί ότι το αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Περιστερίου. Και κλείνει το θέμα. Μιλάμε λοιπόν ότι οι συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως λέει, ανάκληση παντός τύπου άδεια που τυχόν έδωσαν οι συναρμόδιες υπηρεσίες για την τοποθέτηση της συγκεκριμένης κεραίας. Και δεν αφήνουμε εχμές για κανένα. Σας ευχαριστώ. Ομόφωνα, κύριες και κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Ωραία.
Έχει και άλλο ένα ψήφισμα η Λαϊκή Συσπήρωση Ηλίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο το οποίο έχει. Αυτό είναι, είναι για συζήτηση. Δεν έχει δηλαδή δεν έχει ψήφι ούτε καν την ξενομίζω. Εγώ δεν το έχω δηλαδή. Και δεν ξέρω αν το έχουν και άλλοι συνάδελφοι για αυτό το νομοσχέδιο που προτίθεται να φέρει η κυβέρνηση για την παιδεία. Ένα γενικότερο νομοσχέδιο. Εγώ προσωπικά δεν είναι, το έχω. Είναι σε διαβούλευση. Είναι σε διαβούλευση. Ξέρω, πάντως εγώ δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω. Η τροπολογία έχει ψηφιστεί, έχει περάσει σε ΦΕΚ. Να πάρει θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι γίνεται. Για κάτι όμως που δεν το γνωρίζουμε. Κάτι που δεν γνωρίζουμε. Τι λίγα. Δεν το γνωρίζουμε. Εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω. Ήξερα μια υπουργική απόφαση που υπήρχε. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Αφού ψηφίσατε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή τι θα πούμε. Όχι στην τηλεεκπαίδευση, όχι στην τηλεδιάσκεψη που κάνουμε τώρα, με τι τρόπο θα την κάναμε τέλος πάντων. Όχι στις σύγχρονες τεχνολογίες. Δηλαδή τι θα πούμε. Το θέμα είναι σε διαβούλευση. Οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να μπουν στη διαβούλευση και να πούν την άποψή τους. Πάντως, εγώ θεωρώ η δική μας παράταξη, όταν δεν έχει πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση πάνω σε αυτό το θέμα, δεν είναι δυνατόν να πάρουμε μία θέση αυτή την ώρα. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, προτείνουμε να συζητηθεί. Οφείλουμε να έχουμε ενημέρωση. Αυτό, μπορεί αυτό να είναι λειτή, μπορεί να μην είναι ολοκληρωμένη. Πολιτικά όντα είμαστε, οφείλουμε να έχουμε μία ενημέρωση και μπορούμε να υπερψηφίσουμε ή να καταψηφίσουμε κάποιες πτυχές, οι οποίες είναι σε διαδικασία. Έτσι. Γιατί αν έρθει και ψηφιστεί, μετά μπορεί να υπάρχει η απάντηση αφού ψηφίστηκε και δεν μπορούμε να ψηφίσουμε να το αποσύρουμε. Οφείλουμε όμως να το συζητήσουμε και να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο μια θέση σε αυτό. Και από όσο βλέπω εδώ και 4 λεπτά, ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Χρόνης ζητάει τον λόγο. Ωραία, κύριε Κουτσιάρα. Εντάξει. Μπορώ να μιλήσω. Τελειώσατε. Κύριος Κάβουρας έχει τον λόγο. Κύριε Χαραπρόεδρε, θέλω και εγώ τον λόγο. Θεωρούμε και εμείς αναγκαίο να μπει το θέμα. Συγγνώμη κύριε, κύριε Χρόνη, σας έχω δει. Να μιλήσουμε τα επικεφαλής. Θεωρούμε και εμείς αναγκαίο. Έχει το λόγο κύριε Κάβουρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρούμε και εμείς αναγκαίο να μπει το θέμα στη ψηφοφορία. Το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός των άλλων, είναι και πολιτικό όργανο. Πρέπει να τοποθετείται σε ευρύτερα ζητήματα, τα οποία όμως αφορούν, αν το θέλετε, και την καθημερινότητα των ανθρώπων οι οποίοι μας έχουν εκλέξει στο Δημοτικό Συμβούλιο να τους εκπροσωπούμε. Είναι πολιτικό όργανο, πρέπει να έχουμε την ενημέρωση όσοι δεν την έχουν και θεωρούμε ότι θα πρέπει να μπει στη ψηφοφορία. Και εκκρεμεί μία απάντηση από την πλευρά του Προεδρείου, από την πλευρά τη δική σας, αναφορικά με το ψήφισμα το οποίο μπήκε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για το ζήτημα του περιβάλλοντος, ποιες παρατάξεις ήταν αυτές οι οποίες πλειοψήφισαν και ψηφίσανε δηλαδή κατά του ψηφίσματος. Ποιοι καταψήφισαν, γιατί εγώ ξέρω ότι δύο παρατάξεις υπερψήφισαν, οι άλλοι καταψήφισαν. Απλά να το γνωρίζουμε. Η Δημοτική Ισοπολιτεία... Η Δημοτική Ισοπολιτεία καταψήφισε, η Δημοκρατική Συνεργασία δεν συμφώνησε, άρα δεν ψήφισε. Άρα λοιπόν τι μιλάμε. Τι άλλο θέλετε. Σας το είπα και από την αρχή. Τι άλλο θέλετε. Οι άλλες δύο παρατάξεις... Συγγνώμη τώρα, εντάξει. Να είναι... Γιατί καταλαβαίνετε ότι ήταν λίγο το κύριε Χαραλαμπόπουλε. Το λόγο έχει, Μπορώ να μιλήσω, κύριε Χαραλαμπόπουλε. Δεν ζητήσατε το λόγο. Θα στο ζήτησα ο κύριο Χρόνη έχει το λόγο. Σα το ζήτησα το λόγο, αλλά δεν με ακούσατε. Εντάξει, να μιλήσω ο κύριο Χρόνη και μετά θα δώσετε. Ωραία. Ευχαριστώ. Μ' ακούτε, κύριε Πρόεδρε. Σα ακούω και. Λοιπόν, το νομοσχέδιο για την παιδεία δεν έχει μόνο θέματα για την τηλεεκπαίδευση, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, που όπως φαίνεται δεν το γνωρίζει το θέμα. Αυτό δεν είναι. Γι' αυτό δεν λέμε, δεν το γνωρίζουμε. Αφήστε με λοιπόν. Έχει όμως άλλα ζητήματα, τα οποία μιλάει για αύξηση του ορίου των μαθητών ανατμήμα στα 26 παιδιά. Και μάλιστα αυξάνει και το κατώτατο όριο μαθητών στα 20 παιδιά. Δηλαδή, από το Σεπτέμβριο, αν ισχύει αυτό το νομοσχέδιο, σε κανένα τμήμα δεν θα μπορούν να υπάρχουν μαθητές κάτω του αριθμού των 20 μαθητών. Αυτό πρώτη φορά συμβαίνει εδώ και 35 χρόνια
στα εκπαιδευτικά δρόμενα της χώρας. Είναι μια αρνητική εξέλιξη που αν την επιτρέψουμε να πραγματοποιηθεί, θα έχουμε ποιοτική πτώση της εκπαίδευσης. Και από την άλλη πλευρά βέβαια, αφού θα αυξηθεί ο αριθμός μαθητών ένα τμήμα, θα μειωθούν τα τμήματα σε όλη τη χώρα με αποτέλεσμα να μην γίνεται καμία πρόσληψη εκπαιδευτικού. Επίσης, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση απαγορεύει, κύριε Δήμαρχε, και είναι πολύ σημαντικό, σε όσους μαθητές κλείνουν τα 17 και μπαίνουν στα 18, να μην μπορούν να φοιτήσουν στα ΕΠΑΛ. Έτσι, όμως, αν ένας μαθητής για λόγους υγείας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν μπόρεσε να τελειώσει τα ΕΠΑΛ πριν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια, ουσιαστικά του στερούμε μια δυνατότητα να συνεχίσει δωρεάν να φυτά στα ΕΠΑΛ και έτσι η πολιτεία τους μπρόχνει σε άλλες λύσεις να πληρώνουν από την τσέπη τους για να σπουδάσουν παρεμφερή ζητήματα. Όπως βλέπετε λοιπόν, δεν είναι μόνο τηλεεκπαίδευση. Και όταν λέμε τηλεεκπαίδευση, κύριε Δήμαρχε, είπε προηγουμένως και ο κύριος Γαλούνης, που είναι στην παράταξή σας, ότι οι εκπαιδευτικοί έδωσαν και την ψυχή τους αυτό το διάστημα με την απόσταση, με τη διδασκαλία εξ αποστάσεως, για να είμαστε δίπλα στα παιδιά, δίπλα στους μαθητές. Και ας υπήρχαν κάποιοι καλοθελητές πολιτικοί, αναφέρθηκε ο κύριος Γαλούνης, και εδώ θα συμφωνήσω μαζί του, και δημοσιογράφοι, που προσπάθησαν να ανασφολογήσουν αντί των εκπαιδευτικών. Αυτό που δεν συμφωνούμε εμείς, και το βάζει και ο κύριος Σκάβρος, το έβαλε πολύ σωστά η Λαϊκή Συσπήρωση, και εμείς σας στείλαμε ανοιχτή επιστολή πριν μια εβδομάδα, ελπίζω να την έχετε λάβει στο γραφείο σας, είναι για τις κάμερες μέσα στην τάξη. Είναι διαφορετικό αυτό, κύριε Δήμαρχε. Δεν μπορούν να φαίνονται παιδιά που έχουν προβλήματα υγείας, που έχουν προβλήματα αυτισμού, τα παιδιά αυτά να γίνονται βορρά και να τα βλέπει ο καθένας και να τα χαρακτηρίζει αρνητικά ή θετικά. Εμείς αυτά τα παιδιά θέλουμε να προστατεύσουμε, γι' αυτό πολύ σωστά μπαίνουν αυτά τα ζητήματα. Εάν δεν είσαστε ενημερωμένοι, προτείνω να το συζητήσουμε το θέμα σε μια επόμενη συνεδρίαση και να πάρουμε θέση, κύριε Δήμαρχε, για όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γεωργίου έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Να μιλήσω. Έχεις ζητήσει και εσείς, κύριε Λαμάγκα. Εγώ ήθελα να συγκρούσω κάτι στον κύριο, στον συνάδελφο. Μετά από να μιλήσω ο κύριος Γεωργίου που έχει ζητήσει το λόγο και μετά εσείς, κύριε Λαμάγκα. Άκουσα τον Δήμαρχο. Γεωργίου. Τι είπατε. Έχω ζητήσει και λέω τον Δήμαρχο που μίλησε για την τηλεεκπαίδευση. Δεν μίλησε καθόλου βέβαια, προφανώς δεν έχει γνώση, δεν έχει ενημερωθεί για το αντιδραστικό νομοσχέδιο για την παιδεία που προσπαθεί να το περάσει νύχτα η κυβέρνηση. Απλώς για την τηλεεκπαίδευση, επειδή είναι ένα θέμα τεράστιο, θα αναφερθώ σε μια ρίση του Αϊνστάιν. Φοβάμαι τη μέρα που η τεχνολογία θα ξεπεράσει την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Ο κόσμος θα έχει μια γενιά από ηλίθιους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σταλαμάκα, έχει το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ήθελα να πω στον κύριο συνάδελφο, αναφέρθηκε σε ορισμένα σημεία τα οποία ήδη έχουν αποσυρθεί από το... Πολύ σωστά. Νομίζω και ο ίδιος το έχει ανακοινώσει, κύριε Χρόνη, και για τα ΕΠΑΛ, τους 17ηδες, και για τα πρότυπα σχολεία και για τους μαθητές. Νομίζω ότι έχει αποσύρει ορισμένα από αυτά. Κύριε Δαλαμάκα, δεν είναι οριστικό όμως. Έχει αποσύρει. Όχι, δεν είναι οριστικό. Αυτό έχουμε πληροφορήσει από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά το αν δεν κατατεθεί το νομοσχέδιο, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα αποσυρθεί και τι όχι. Όσο τώρα για τις κάμερες, νομίζω ότι πρέπει να διαβάσετε. Συγγνώμη, να πω κάτι διαδικαστικά. Εδώ μπαίνει το θέμα να το συζητήσουμε. Εδώ πέρα γίνουν τοποθετήσεις. Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να πούμε τώρα. Κάθε παράταξη, ένας να πάει στη διαδικασία. Εγώ θα το βάλω στη διαδικασία της προβολής. Ποιοι δεν συμφωνούν λοιπόν να γίνει συζήτηση και ποιοι δεν συμφωνούν. Πάει στη διαδικασία. Τώρα εσείς μπαίνετε επί της ουσίας. Έκανε μια διευθυνιστική ερώτηση ο συνάδελφος, την έδωσα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, θα πάμε στη διαδικασία. Ποιοι είναι υπέρ της συζήτησης του θέματος και ποιοι δεν είναι. Δεν έχουμε καλόν ήχο. Δεν έχουμε καλόν ήχο. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ να συζητεί το θέμα. Τι θα κάνω. Το ασύμβιβαστο έλαιον είναι υπέρ. Αλέγγυα από όλην υπέρ. Έχει Σπύρος υπέρ. Εμείς. Άρα, για να μην συζητείτε, είναι η... δεν συζητείτε. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Λύεται. Ευχαριστούμε πολύ.
Καληνύχτα.